φορά που μας μπλέκεις, μωρέ Άννα μου, γιατί μας ανακατώνει συνέχεια εδώ μέσα, πες μου. Έλατε, ούτε εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Εν τω μεταξύ, ό,τι θέλει να κάνει, το κάνει μέσα στο σπίτι μας πάλι, αυτό μόνη της. Έσχος, έσχος. Να σας έχω πει, αλλιώς καεί στο μάτι, βρε παιδιά, η μονοκατοικία. Ε, και ο Λάκης, ο ξαδερφός μου, είναι ποιητής. Εγώ δεν είμαι. Τι είσαι, δεν είσαι ποιητής. Όχι, είμαι στη Χάκη. Τέλος πάντων, εμείς γιατί να τα περνάμε αυτά εδώ μέσα, Άννα. Ο Λάκης. Ο Λάκης. Ήταν πάντα το αγαπημένο παιδί στο σόι. Mm. Και εμένα μου σπάει τα νεύρα αυτό. Και θέλω αυτή τη φορά να τον εντυπωσιάσω. Εδώ λοιπόν, μισό λεπτάκι. Σας έχω και τα δικά σας τα ποίηματα. Έχουμε και εμείς. Ναι. Θα τα διαβάζετε, θα είμαστε όλοι διανοούμενοι. Τι είμαι, τι είμαι. Στο τρελάδικο καλέ να πας. Συγγνώμη, θα είμαστε διανοούμενοι με τα δικά σου τα ποίηματα. Σκανκάσω. Όχι αγάπη μου, όχι. Εγώ αυτές τις βραδιές της μοναξιάς περνάω. Γράφω κάποια ποίηματα, οπότε θα πω ένα από αυτά. Α, μπράβο. Αχ, τέλεια, θα μου δώσεις και εμένα. Όχι, δεν φτάνουν για όλους. Όχι, όχι, Άννα μου, δεν θα σου δώσω. Εγώ που γράφω στα ημερολόγια μου θα διαβάσω από εκεί κάτι, εντάξει. Ωραία. Ναι, τέλεια, παίζω. Είναι καλό. Παίζεσαι και φαίνεσαι, Ανούλα μου. Άλλο εννοεί, τέλος πάντων, άλλο εννοεί, ρε παιδάκι μου. Α, δεν το κάτσε κατάλαβα. Να πάρω και το Δημήτρη, μην το χάσω αυτό το χάβαλο. Ναι. Θα φέρει το Δημήτρη. Ναι, για να είμαστε πολύ εννοώ. Να κάνουμε καλή εντύπωση στον ποιητή Λάκη. Μισό λεπτό. Νάτο, υδραυλικό. Έλα, Δημητράκη μου. Έλα, αγάπη μου. Ναι. Κοίτα, έχουμε σπουδαία μέρα σήμερα εδώ στην Οδό Ζαρύφη 2. Έχουμε μεσημέρι ποίησης, έτσι. Mm. Με την Άννα, καλέ. Και ένα ξαδερφό της, το Λάκη. Σπουδαίος ποιητής. Ναι. Ε, καλά. Καλά, ρε παιδί μου, όταν τελειώσεις, να φέρεις ποίημα. Mm. Καλά, φέρω ό,τι έχεις εσύ τώρα. Φέρω, ο καθένας σας φέρει ό,τι έχει, έτσι. Έλα. Σε περιμένουμε, έτσι. Φιλιά, γεια. Ωραία. Τι είπε. Θα έρθει, καλέ, σιγά μην το χάσει. Κατερίνα, άνοιξε εσύ. Εγώ πρέπει να κάνω ό,τι σκέφτομαι. Αϊ, σκέφτεται η κοπέλα. Σκέφτεσαι ή μιλάς με τα φαντάσματα. Μπήκε κατευθείαν σε τρανς. Κάνω ό,τι σκέφτεσαι εσύ. Έλα, περίμενε. Τι να πάθει. Α, να το. Ναι. Καλησπέρα, Λάκη. Καλησπέρα, Λάκη. Τιμή μας. Καλή, κακή, ποιος ξέρει. Όλοι είμαστε θύματα του καταναλωτισμού. Ναι, ό,τι πεις, Λάκη. Λοιπόν, έλα, Λάκη μου, παίρνε σε παρακαλώ η γιαγιά μας, η Νούλα. Χάρηκα πάρα πολύ, χάρηκα. Και εγώ να είστε καλά. Άννα μου, έχεις πονοκέφαλο. Όχι, έχω μπει σε ίστρο. Ναι, έχει μπει σε ίστρο σαν τις γάτες, Λάκη μου. Αν μου επιτρέπετε να ξεκινήσω εγώ. Ναι, βέβαια, Άννα. Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Η ξερή μπανάνα». Πολύ ωραία. «Ξερή μπανάνα στην κουρτίνα, δεν με λυπάσαι, Μαριτίνα». Της δεν είσαι η κόρη. «Είχες μπρίο και καμάρι, μα λιχτάς με το φεγγάρι. Ξερή μπανάνα στην κουρτίνα, δεν με λυπάσαι, Μαριτίνα». Κανείς δεν μας λυπάται. «Ό,τι και να πεις ή κάνεις, το μυαλό μας θα τρελάνεις». Ναι. Παιδιά, τώρα... Ωραίο. Μισό. Δεν ξέρω κι εγώ με την ξέρη μπανάνα και το λεκέ. Ναι. Έχω ακόμη ένα. Ναι. Αντέχεις, Λάκη. Αντέχω... Ναι. Ας το ρίξει, Άννα, και το δεύτερο. Έχεις μια δεύτερη ευκαιρία πάντα. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Έλα, Νούλα. Ήρθες. Ήρθα. Μην κλαίτε. Μην συγκινήσει η Ανούλα μου. Να συμπληρώσω. Μήπως θέλετε να πείτε, ήρθε ποιήτρια. Όχι. Είναι πολύ. Αυτό το έγραφα. Δεν πειρα... Συγκινείτε το κορίτσι. Έλα, μια προσπάθεια ακόμα. Είδατε πόσο συγκινησιακά. Γιατί, Άννα. Γιατί, Άννα. Άννα μου, πάρε μια δεύτερη. Είχα συγκινηθεί εκείνο το βράδυ που το έγραφα. Ναι, ήρθες. Έλα, δώσ' του μία. Έλα. Ήρθες. Ήρθαμε. Και πήγαμε στο δειλινού ταπάγκι για σουβλάκι. Ναι. Α, έχει κι άλλο, συγγνώμη. Το μενού θα μας πει. Τι ήταν, καρτίνα. Αν υπήρχε παράδεισος, μήπως βάλουμε το αιώνιο ερωτηματικό που ταλανίζει το μυαλό. Πώς ήτανε. Πάρα πολύ. Εγώ νομίζω με το βάλω μελάκι. Κι εγώ δάκρυσα. Εγώ στο βάλω με είναι που λύγησα. Ναι, ισχύει. Η αλήθεια είναι. Μπράβο, Άννα.
Λοιπόν, να σας πω, και επειδή βαλόμεθα πανταχώθεν, ας πει η γιαγιά μπας και το σώσουμε από εδώ. Η σειρά μου είναι. Ναι, 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 ωραία, να πω κι εγώ ένα πειματάκι, εξάλλου, σιγά τι μπορεί να πάει στραβό μετά από αυτό. Όχι, δεν νομίζω κι εγώ να υπάρχει πιο στραβό. Πάμε, ναι, ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Ωραία. Κάτι, το... Δεν βλέπω και πω πολύ καλά. Δεν πειράζει, αγαπώ, βάλτε μου χρειάζει. Ναι. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Ναι, ξεκινάω. Σήμερα ξύπνησα και είχα 13 η μεγάλη και 9,5 μικρή. Το πρόβλημά μου όμως είναι ένα. Ποιο? Έχω να πάω στην τουαλέτα 3 μέρες. Ακόμη και δαμάσκηνα που έφαγα, ακόμη νιώθω ανήμπορη όταν σφίγγομαι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει, αρκετά φτάνει. Λάκη μου, ναι, πριν μας απαγγείλει και την ουροκαλλιέργεια γιαγιά. Νομίζω ότι, Λάκη, όπως έχεις καταλάβει, είμαστε λίγοι για την εσωτερική την ποίηση. Ναι. Θα ήθελα κι εγώ τώρα να σας διαβάσω ένα από τα ανέκδοτα. Α, ξέρω κι εγώ ένα με το τοτό, Κατερίνα μου, άμα να μου ξέρω με το τοτό. Είναι ωραία αυτά με το τοτό, τα ξέρω κι εγώ. Καλέ, καλέ, καλέ μπροστά στον ποίητη. Λοιπόν, ας ξεκινήσω κι εγώ να πω σεμνά και ωραία την εσωτερική μου ποίηση. Φυσικά. Εσωτερική μου πάλι, στο μυαλό μου είσαι πάλι. Στο κεφάλι μου γυρίζεις και τη σκέψη μου βυθίζεις. Θέλω όλα να τα πω, να ξεχάσω και να πιω. Μα το εσωτερικό μου εγώ, με λάθος σκέψεις, καλλιεργώ. Πώς ήτανε, παιδιά, πώς ήταν. Θέλω να είστε σκληροί μαζί μου, γιατί... Έξοχο! Έξοχο! Χάρμα, χάρμα! Κατερίνα, κάτι μου λέει ότι θα συνεργαστούμε σύντομα. Μα φεύγω, τι είναι. Είπες, Λάκη. Έχεις σκεφτεί να δώσεις μελωδία στους, στα ποίηματά σου. Α, μελοποιημένη ποίηση, ε. Έχω κάτι τέτοιους στίχους, Λάκη. Έχω, τους έχω πάνω. Α, τότε λέτε, να μου δώσεις κάποιους τέτοιους στίχους, γιατί έχω ένα φίλο πολύ φιλομουσικό που θα τα μελοποιήσουμε. Ρε παιδιά, τι λέτε! Άσου καλά να συνεννοηθούν αυτοί. Να έρθει και ο Δημήτρης Λάκη. Μα ποιος χαλάει αυτή τη μαγική στιγμή, ποιος! Όχι, Λάκη μου, δεν χαλάει η στιγμή. Κάτσε να έρθει ο Δημήτρης. Μπορεί, λες, Λάκη, λες, Λάκη. Έλα, Δημήτρη. Καλησπέρα. Καλώς τον. Ο Απόστολος Ντούκης. Ποιος? Ο Απόστολος ο Ντούκης. Ποιος Ντούκης, καλά, αυτός είναι ο ξαδερφός μου, ποιος Ντούκης. Α, για πείτε, τι λέει το μενού για σήμερα, παιδιά. Ναι, ο Απόστολος Ντούκης, ο γνωστός τυχουργός που έχει κάνει το μεγάλο σουξέ, ρίξε μαύρη πέτρα πίσω. Ποιος? Τι? Εσύ είσαι ο Ντούκης. Ο Ντούκης που έχει γράψει για τη Λίτσα, την Τίντου, την τραγουδάρα, ρίξε μαύρη πέτρα πίσω. Ρίξε μαύρη πέτρα πίσω, πίσω, πίσω. Πίσω, 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 πίσω. Και σε δω στο δρόμο μου, θα σε διαλύσω. Λύσω, 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 λύσω. Έλα, λοιπόν. Πιστεύω, Λάκη. Εγώ είμαι, το παραδέχομαι. Αυτός είναι, τον αναγνωρίζω, Κατερίνα σου. Ο Απόστολος Ντούκης. Α, έγινε νεκρόψεα. Λοιπόν, έλα. Φύγετε τώρα, φύγετε. Δεν σου αξίζει ούτε το δαμάσκηνο της γιαγιάς μου, δεν σου αξίζει. Δρόμο, Λάκη, τσούλακι. Ήταν αυτό που μας βρήκε πάλι σήμερα, ρε παιδιά. Για σένα, Άννα, τι να πω. Ντροπή και έσχος, ρε Άννα. Άλλη μια φορά μαντάρα, ρε Άννα. Μωρή, τι θέλω πάλι, εγώ για καλό το έκανα. Έλα, σταμάτα την βουβουζέλα και φύγε. Τι να πω κι εγώ, τι να πω κι εγώ, άφησα το μαγαζί να έρθω άρον-άρον εδώ πέρα να σας συναντήσω πάλι. Δημήτρη μου, συγγνώμη, έλα μετά θα σου έχω για κάτι να φας. Κοίτα η άλλη, κοίτα η άλλη. Δημήτρη μου, να ξαναγυρίσεις εσύ. Εσύ, Άννα, να δούμε. Θα ξανάρθω, Κατερίνα. Το καλό. Έλα, Χριστέ μου και έλα, Παναγιά μου. Ήξερα εγώ. Σιγά μην καθόταν άνθρωπος να μου κάνει τα δικά μου τα υπέροχα ποίηματα, τραγούδια. Ρε γιαγιά, τι ήταν αυτό πάλι. Ξέρω εγώ, τρελαθήκανε. Καλά έκανες και τους έδιωξες, Κατερίνα μου. Να σου πω λίγο κάτι, ναι, αγάπη μου. Θα ρω το δικό σου το ποίημα. Ήταν το καλύτερο από όλους. Γράφεις πάρα πολύ ωραία, Κατερινάκη μου. Μπράβο, ρε γιαγιά, και εγώ το πιστεύω. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Κάτσε να βάλω τη Μαρίνα την αλή μου, ρε παιδάκι. Κάτσε, ναι. Ας δούμε αντιδελτίο, μας κυρεμήσουμε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα 5η, 15 Φεβρουαρίου. Είμαι Μαρίνα Λίμου και ετοιμαστείτε να κάνουμε όλοι μαζί μια βουτιά στην καρδιά των γεγονότων. Φύγαμε! Είδηση μπάρμπεκιου. Σε έκτακτη βραδιά, την 5η, 7 Μαρτίου, η ΕΡΤ θα παρουσιάσει το βίντεο κλιπ του τραγουδιού «Ζάρι» της Μαρίνα Σάτι, που θα μας εκπροσωπεί στη Eurovision το 2024. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας Δάσο Χαϊδαρίου, που βρίσκεται έξω από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Δάσο, καλησπέρα! Καλησπέρα, Μαρίνα! Αλήθεια, Δάσο. Τι κάνει δηλαδή αυτή την έκτακτη βραδιά τόσο έκτακτη? Μα 7 Μαρτίου 5η είναι τσικνοπέμπτη. Υπάρχει κάτι πιο έκτακτο? Όχι βέβαια. Αλήθεια, πώς χαρακτηρίζει ο κόσμος την ημερομηνία αυτή, Δάσο? Κακή ζαριά, Μαρίνα. Όλος ο κόσμος θα είναι έξω για να το τσικνήσει. Ποιος θα το δει? Μα η ΕΡΤ τι λέει για όλα αυτά, δηλαδή. Αλήθεια, συγγνώμη κυρίες και κύριοι. Τι, έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής? Ναι, να το δούμε.
βγήκε ένα δελτίο τύπου mm-hmm. νωρίς το απόγευμα χθες από το γραφείο τύπου της ΕΡΤ που έλεγε ότι στις 7 Μαρτίου θα ανακοινωθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision mm-hmm. σε μια ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν ο Φώτης Εργουλόπουλος και η Τζέννη Μελιτά. Το δελτίο ειδήσεων λοιπόν του ΕΡΤ News από την κυρία Ανδριάννα Παρασκευοπούλου και τη συνεργάτη της. Ακούσαμε κάτι τελείως άλλο. Δίστροφη λοιπόν μέτρηση για τον 68ο διαγωνισμό της Eurovision θα αποτελέσει η αυριανή βραδινή έκτακτη εκπομπή στην ΕΡΤ1, όπου θα απολαύσουμε για πρώτη φορά το τραγούδι με το οποίο θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision η Μαρίνα Σάτι. Προφανώς εκεί στην ενημέρωση διάβασαν όλα τα στοιχεία εκτός από το σημαντικότερο που ήταν η ημερομηνία. Λογικό. Μα θα να πάνε να το κάνουν τσικλοπέμπτη, ρε Δάσο. Τελικά πότε θα γίνει, κατάλαβε κανείς. Η ΕΡΤ και οι παρουσιαστές της βραδιάς προετοιμάζονται, με συγχωρείτε, πυρετοδός. Η Τζέννη Μελιτά θα ντυθεί Κολομπίνα και ο Φώτης Εργουλόπουλος παπάκι. Ας ντυθούν και από σήμερα. Θέλουν, έχει ανοίξει το τριώδιο. Δάσο, σε ευχαριστούμε. Κι εγώ, Μαρίνα. Είδηση βασικό ένστικτο. Εκπομπή με ζευγαρώματα, το νέο project του Sky με παρουσιάστρια χωρίς μεταγραφή. Γνωστή ξανθιά παρουσιάστρια που δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε το όνομά της ακόμα. Συγγνώμη. Από τη νέα σεζόν θα παρουσιάζει εκπομπή που θα τα βρίσκει σε χωρισμένους με βάση το ένστικτό της. Φήμες λένε πως την πρεμιέρα της Ποδαρικό θα κάνουν η Κρίστη Καθάρια και ο Γιώργος Μαυρίδης. Στα κάγκελα η Ανίτα Πάνια, που το χρυσό κουφέτο με άλλο όνομα πάει στο κανάλι του Φαλήρου χωρίς εκείνη. Ενώ σε πρόσφατη δήλωσή της σχολίασε όλο νόημα το εγχείρημα λέγοντας «Next please». Είδηση καμουφλάζ. Το Βέλγιο ζευγάρι έχει υιοθετήσει για κατοικίδιο άγριο γούρουνο. Πάμε να δούμε το βίντεο χοιρινό. Φυσικά, αν έχουμε κάνει λάθος, θα βγει ο κύριος να το διαπιστεύσει. Εννοείται. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρίνα. Έχετε κάνει ένα τεράστιο σφάλμα. Ας μην αναφερόμαστε στους πρώην, δεν είναι ευχάριστο, κύριε. Μα δεν εννοώ αυτό. Α. Το αγριογούρουνο δεν είναι αγριογούρουνο. Είναι η πεθερά μου, η οποία ζούμε στο ίδιο σπίτι. Μα είναι η ίδια. Πού να τη δείτε να τρώει και να τσαλαβουτάει στα λασπόνερα. Ευτυχώς τέτοιο βίντεο δεν έχουμε. Όπως και να έχει, να πω εδώ πως ζητάμε συγγνώμη και αυτό να σημειωθεί. Έτσι είμαστε στο πρώτο δελτίο ή αντιδελτίο στην Ελλάδα που ζητήσατε και ζητήσαμε συγγνώμη. Ευχαριστούμε τον κύριο. Είδηση ζευγαρώματα. Ο Δημήτρης Ουγγαρέος τα τελευταία 24 ώρα παραδέχτηκε πως βρίσκεται σε σχέση. Μέσα από το αντιδελτίο μας σας αποκαλύπτουμε το πρόσωπο και το όνομα αυτής. Dua Lipa. Στα μαχαίρια βρίσκεται με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, ο οποίος στέλνει απειλητικά μηνύματα μέσω Insta Stories όπως «Ξέρω τι έκανες πέρσι το καλοκαίρι», αλλά και «Έχω τη διεύθυνση από το ραδιόφωνο που δουλεύεις». Αυτά καλό είναι να μην γίνονται, αλλά αν γίνονται, σας παρακαλώ, πάρτε μας ένα τηλέφωνο να στείλουμε την κάμερα. Είδηση οικογενειακά ζητήματα συζήτηση κομμένη. Ο πρίγκιπας Χάρη άσκησε βέτο για τη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο. Μάλιστα, τόνισε: «Δεν θέλω να δω την Καμίλα». Στο πλευρό του στέκεται και η ίδια η Καμίλα, οι οποίες πηγές στα άμεση αναφέρουν πως παράκουσε και θεωρεί πως βρίζει τη Μέγαν λέγοντάς την Καμίλα. Μωρέ, ποιος θα της το πει τώρα. Είδηση πρωτοεμφανιζόμενος. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, το νέο πρόσωπο στην ολοκένουργια ταινία του Λάνθη μου, η Καραβίδα. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε Insta Story του μοιράστηκε με το κοινό την ευτυχία του για αυτή τη συγκυρία. Εμείς του ευχόμαστε με τη σειρά μας καλή επιτυχία και να πάρει και το Όσκαρ. Περνάμε στον καιρό και τη μετέωρο λόγω Διονυσία Τσούζη που, ας βλέπει κάποιος υπεύθυνος, ας τη βάλει σε άλλο κανάλι τέλος πάντων. Διονυσία, καλησπέρα. Τι λένε τα μερομήνια? Καλησπέρα, Μαρίνα. Ο καιρός σήμερα Πέμπτη, άστα να πάνε άστατος. Ο καιρός με βροχές, ενώ πηγές μου βασικές, μου λένε πως θα είναι το τελευταίο κρύο του Φλεβάρι. Α, μετά δεν θα ξανακάνει κρύο. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ, ποτέ. Έλα απόψε για να νιώσεις. Τι. Όσα δεν ένιωσες ποτέ, ποτέ. Τες, μωρή Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις? Βεβαίως. Ναι, δώσ' το. Hey, op. Like. Άλλο ένα αντιδελτίο έφτασε στο τέλος του. Εσείς είχατε, δεν είχατε, τα μάθατε για τη σημερινά τα νέα. Παραμείνετε όμως στο πρόγραμμα του Open. Ακολουθεί η ταινία «Βουνό για πίδημα». Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Είναι πολλά τα χτυπήματα. Πολλά τα χτυπήματα της μοίρας. Βλέπεις και η Τσούζη δεν καθόλου, ρε παιδάκι μου. Πάντως σήμερα έμαθα χιόνισε στην Πάρνηθα. Έχουν κόψει και την κυκλοφορία. Τόλξε το χιονάκι εδώ πάνω. Α, ήρθε! Έτσι για να γουστάρουμε. Μην φύγει ακόμα ο χειμώνας. Να το χτυπήμα το πείμα. Ναι, μου κόλλησε. Ήρθα. Έτσι και τη κολλήσει το πείμα τη Άννα, τελειώσαμε, παιδιά. Να μπούμε όλοι σε ένα πούλμαν να φύγουμε. Εξαιρετικό. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Να σου πω κάτι. Έλα, αγάπη μου. Λες ο Δημήτρης μας να παίξει στην Καραβίδα.
Την Καραβίδα, ε! Ναι. Καινούργια ταινία είναι αυτή. Μήπως είναι η καινούργια του Λάνθιμου. Α, μάλιστα. Αχνιστή θα είναι. Αχνιστή, κοκκινιστή, δεν ξέρω. Αλλά αν πάει ο Δημήτρης στην Καραβίδα και δεν πάμε εμείς, δεν ξέρω. Θα έχω πολλά νεύρα. Εμένα μου αρέσει η Καραβίδα. Μ' αρέσει η Καραβίδα μου. Πάντως έμαθα από τα κουτσομπολίκια του Χόλιγουντ ότι πάμε πολύ δυνατά. Τουλάχιστον η Emma Thompson για το. Emma Thompson, είπα. Η Emma Stone για το Όσκαρ. Η Emma Thompson το έχει πάρει ήδη. Η Emma Stone πάει για το Όσκαρ. Εσύ, αγάπη μου, έχεις κόνε να κάνουμε εκεί στο Hollywood. Έχω την καντίνα που να παίξω από τα Όσκαρ. Τι κόνε να έχω, ρε γιαγιά, στο Hollywood. Να παίξουμε σε καμιά ταινία. Καμία ταινία. Τόση πίεση κάναμε. Τσάμπα θα πάει το διάβασμα. Μόνο αν γίνει το βουνό για πίδημα number 2. Volume 2. Μόνο αυτό θα κάνουμε εμείς σαν ταινία. Αυτή η κοπέλα τι έπεθε. Τι να πάθει, τι να πάθει. Πάω να βάλω λίγο καφέ να συνέλθω. Με έπιασε πονοκέφαλος από την πίεση της άνδρας, ρε παιδάκι μου. Εγώ θα κάτσω εδώ μοναχιά μου να διαβάσω λίγο. Όχι, όχι, θα σου βάλω τηλεόραση. Α, πίεση ήθελα να διαβάσω. Α, την πίεση, παιδάκι μου, μην ξεκουτιάνουμε εντελώς. Κάτσε να βάλω τηλεόραση. Εντάξει. Πρόκειται πάμε να υποδεχτούμε λίγο τώρα την κυρία Μπακογιάννη που είναι εδώ μαζί μας, να την καλημερίσουμε. Γεια σας, κυρία Μπακογιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καταρχάς να σας ρωτήσουμε αν γιορτάζετε. Εννοείται. Γιορτάζετε. Εγώ γιορτάζω κάθε μέρα, πρώτον γιατί μου αρέσουν τα λουλούδια και δεύτερον γιατί μου αρέσουν τα σοκολατάκια. Τα σοκολατάκια. Ένα κομμάτι από σένα για μένα κράτα. Κυρία Μπακογιάννη μου. Μπακογιάννη μου, τα σοκολατάκια. Το έχω κάνει και εγώ στο TikTok, κυρία Μπακογιάννη μου, και είναι από τα πιο επιτυχημένα. Γιατί έλεγε, παιδιά, θέλετε ένα σοκολατάκι, να σας κάνω ένα σοκολατάκι. Εμείς εδώ δεν έχουμε, γιατί κάνουμε δίαιτα. Ο παπάς μου δίπλα έχει σοκολατάκι. Αν γιορτάζετε κάθε μέρα, θερμά συγχαρητήρια. Τα ακούς εσύ τα σούλα από το σπίτι. Άλλες γιορτάζουν κάθε μέρα. Αχ, υπάρχει και μια παροιμία, αλλά δεν θέλω να το πω, να μην το πάρετε στραβά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Όποιος γιορτάζει και όποιος γιόρτασε χτες, χρόνια πολλά και για τους υπόλοιπους. Χρόνια καλά. Θεός. Μέσα στα μάτια σου ο κόσμος όλος. Έρωτας, έρωτας και αγαπώρος. Παιδιά, ναι, μην ζηλεύεις το μικρούτσικο. Εγώ θα πω καλύτερα ενημέρωση στο Γιώργο Λιάγκο. Αν δεν έχει να λέει, μην ζηλεύετε. Ελάτε να φιληθούμε. Α, τώρα θα φιλήσω. Έλα εδώ, εγώ πιο βρίσκω εύκολο. Μην φοβάσαι, έλα, είμαι ταϊσμένη. Μην φοβάσαι, έλα. Μουάκια. Μούκια. Όλοι ζηλεύουμε τον Ανδρέα Μικρούτσικο που πήρε φυλάκι. Γιατί να μην φιλιόμαστε. Και να σας πω και κάτι. Γεια. Από έτσι όπως είναι η επικαιρότητα, καλύτερα φυλάκια, ε. Μπράβο. Μόνο εμείς θα φιληθούμε μεταξύ μας. Κανείς άλλος. Μια χαρά. Αχ, η φαφούτα τρώει φρούτα και για μας ούτε γερμάς. Έχω δόντια. Είναι. Δεν μπορώ. Γι' αυτό σε παντρεύτηκα, γι' αυτό. Δεν μπορώ, παιδιά. Σεξί νοσοκόμα. Παιδιά, σεξί νοσοκόμα. Δεν μπορώ. Μάλλον του λείπεις πάρα πολύ. Αυτό τι είναι, πινεζόν. Αυτό είναι το πιο γνώμα. Γιατί σχέση κρατάει 10 χρόνια. Τέλειες, γι' αυτό. Λίγο η απόσταση, λίγο η αποχή. Τέλεια. Τέλεια. Ναι, και εμένα μου λείπεις. Χρόνια μας πολλά, μωρό μου. Περιμένω πότε θα γυρίσεις να γιατρέψεις την καρδούλα μου, την τραυματισμένη. Σε καλή νοσοκόμα που είσαι. Σε αγαπή γνώμη. Αν υποψιαστώ ότι μέχρι στον Άι Ντομίνικο έστειλε τον Μπινεζόν ο Στέλιος ο Χανταμπάκης. Μ' άρεσε που το είπε Μπινεζόν η Όλγα Πηλιάκη. Μπινεζόν, Μπινεζόν, στείλε και το κομπινεζόν. Έχει κρύο στην καλύβα και έπαθα και... Μαρίνα με κυρί! Και έπαθα και μωραΐδα. Υπέροχο θύμα. Μπράβο. Και μ' άρεσε η φωνή μετά. Έλα πίσω νοσοκόμα να μου γιατρέψει την καρδούλα. Γεια σου ρε Στέλιο Χανταμπάκη. Μερακλή πάντως αν μετά από 11 χρόνια το ζευγάρι είναι έτσι. Μπράβο και συγχαρητήρια. Μπράβο. Δηλαδή, μπράβο στα παιδιά. Τι να πω. Τι κάνεις εκεί καλέ. Ήρθες. Ήρθα. Ήρθαμε. Φύγε από εδώ. Φύγε. Έχετε καταλάβει ότι κινδυνεύουμε. Αν μας βλέπετε από το σπίτι, μαμά... Ήρθαμε! Το λέω απλά, έτσι, για να κρατηθεί κάπου. Ήρθες, ήρθα. Εγώ παλιά, λοιπόν, δινόμουν κριτικός, σκοτσέζος.
Από τη μέση και πάνω ήμουν σαν κριτικός, να το πω έτσι. Είχα και ένα σκουφάκι πόλο. Ήταν και από κάτω κιλτ και ό,τι να είναι. Δεν ήταν τουρλού τουρλού. Έλα όμως που από μέσα φορούσα ένα σοβρακοφανέλα ριγέ μαγιό, σαν του Κωνσταντάρα. Έλα που τα φορά όλα αυτά και λίγο πριν ξεκινήσω, δεν ξέρω τι έχω φάει και με πιάνει κάτι στην κοιλίτσα μου και κάθε και τώρα είμαι στο δρόμο. Τι κάνουμε στο δρόμο? Λοιπόν, θα σου το πω και παίρνω φορά. Πηδάω τη μάντρα της Ακρόπολης, γιατί ξεκινάει, ξέρεις, είναι το πάρκο της Ακρόπολης, είναι η περίφραξη. Πηδάω τη μάντρα, βρίσκω έναν θάμνο και γίνεται ό,τι γίνεται. Παιδιά, ελάτε να αγαπηθούμε, να φιληθούμε όλοι μαζί, να προσκώσουμε. Προφανώς να μην φιληθούμε όλοι έτσι άτακτα, να φιληθούν οι straight, εννοείται. Όχι, παιδιά, όποιος θέλει να φιλιέται. εγώ εσάς σας φιλούσα. Κύριε Ψωμιάδη, βγαίνει το πρόγραμμα να έρθετε από εδώ. Έκανε τη Χρύσλα, έχει μεγαλυθεί τώρα. Τέτοια μάτια και τέτοια χείλη που δεν τα βρίσκανε, τέτοια μάτια και τέτοια χείλη. Καλέστε τον Παναγιώτη στο στούντιο. Τώρα γαργαλίθηκα κι εγώ. Αυτό είναι να είσαι καλός Μήλος. Τα αλέθεις όλα. Γεια σας. Μήλος, τα αλέθει όλα. Οι καλές κουβέντες εδώ πέρα είναι ωραίες. Ψωμιάδη που έδειξε και μπράβο. Μπράβο, είπε. Τέτοια μάτια, τέτοια χίλια. Γιατί, γιατί. Άμα του αρέσει η Χρύσλα, βεβαίως, βεβαίως. Γιατί να μην του αρέσει η Χρύσλα, ωραίο κορίτσι, φρέσκο εκεί πέρα και τα πάντα όλα. Και τα πάντα. Γιατί, Αντρέα. Ο καθένας έχει τα γούστα του, τα αυτά του. Του αρέσει η Χρύσλα, βεβαίως, βεβαίως. Τώρα πρέπει να βγουν και εδώ πέρα κάποιος να μου πει ότι θέλει να με φιλήσει. Πάρτε, σας δώσω το τηλέφωνο του ξαδερφού μου, του Ηλία, που είναι σίγουρος. Να κάνει ότι. Τον πάρετε να κάνει ότι. Είναι καλό ξαδερφό σου, εσένα. Τι, εννοώ ναι, για να κάνει ότι και καλά με θέλει και εμένα, ρε παιδάκι μου. Καλά, τόσο κόσμο έχει εδώ μέσα. Φέρνουμε τώρα τον άνθρωπο από μακριά. Είναι όλοι παντρεμένοι και το είπα στο συμβόλαιό μου. Φέρτε και κανέναν ύπαντρο εδώ μέσα. Κοίτα του, γι' αυτό είναι όλοι χαμογελαστοί και ευφροσύγωροι. Κατερίνα! Γελά. Δεν το κάνω. Καλύτερο όμω. Καλέ, περάστε και εδώ. Ρίξε break, ρίξε break. Όχι, Αλέξη μου φοράς και το καρό σήμερα, τη συντεριαζόμαστε. Κατερίνα μου. Τι. Αύριο δηλαδή ο κύριος Ψωμιάδης θα πάει στην Κατιέν. Πολύ πιθανό. Ναι. Μείνετε για να δούμε τις εξελίξεις. Ναι. Αλέξη μου φύγει, κλείστε τις πόρτες, κλειδώστε. Μια καλή μέρα ήρθες και ζω. Μπορούσαμε να σας φτιάξουμε τη μέρα σε κάθε σπίτι, κάθε σκυδροπό προσωπάκι να το κάνουμε να χαμογελάει. Ακόμα και ένα να κάνουμε τη μέρα. Ένα κάνουμε δηλαδή. Ένα κάνουμε δηλαδή. Τα μπάτζετ της εκπομπής. Παιδιά, αγάπη μου, είσαι μια θεά κρυαρίνα, δεν κάνεις έναν, κάνεις πολλούς. Σας παρακαλώ. Είπαμε, το μόνο νούμερο που μας απασχολεί είναι το νούμερο του τζιν. Τα άλλα δεν τα θέλουμε να τα ξέρουμε. Άσε με, σε παρακαλώ, καλά να περνάμε. Α, μπράβο. Έχουμε και καλύτερα. Θα έρθει και παρέα. Σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, στην παρέα εδώ στην Οδό Ζαρίφη 2. Έχουμε και τα καλύτερα. Αυτή ήταν η αρχή μόνο. Α, ναι. Α, λοιπόν, ναι. Έλα. Καλά έκανες και μου κάνεις καφέ. Φτιάχνω και τα υπόλοιπα και ερχόμαστε. Όλα καλά, όλα ανθυρά, αλλά ακόμα καλύτερα, γιατί αυτή την Κυριακή πραγματικά αδειάζουμε τα δώρα μας. Τα υπερδώρα που έχετε λατρέψει και ρωτάγατε πότε θα κληρωθούν. 6.000 ευρώ μετρητά από τη Βιοκαρπέτ κληρώνουν αυτή την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου στην εκπομπή επιτόπου του Νάσου του Γουμενίδη, που
πραγματικά έχετε πάρα πολλά μηνύματα στείλει και τώρα είναι η τελευταία σας ευκαιρία. Τι έχουν μείνει, 2-3 μέρες μείνανε για να στείλετε μηνύματα. Η αγαπημένη Βιοκαρπέτ θα δώσει σε εσάς 6.000 ευρώ μετρητά και έχει εκπτώσει σε όλα τα χαλιά έως μείον 50%. Μπορείτε να πάτε σε ένα από τα 45 καταστήματα Βιοκαρπέτ ή να μπείτε στο biocarpet.gr αν θέλετε να ψωνίσετε online. Και βέβαια η μεγάλη κλήρωση έφτασε, γιατί αυτή την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου στο Next Please και στην αγαπημένη μας Ανίτα Πάνια κληρώνουμε το Peugeot 208 Like. 19.000 ευρώ αυτοκίνητο, ειδική έκδοση με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης και φυσικά με τη χαμηλότερη κατανάλωση, 5,3 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Δύο υπερδώρα δεν πρέπει να γίνουν δικά σας, σε εσάς μιλάω τώρα που με βλέπετε αυτή τη στιγμή. Οπότε στέλνουμε μηνύματα τα τελευταία και περισσότερα μέχρι την Κυριακή, ζήτα αλφα κενό ονοματεπώνυμο στο 14800 και κάνουμε κλήσεις αφήνοντας τα στοιχεία μας στο 14800. Καλή επιτυχία! I like. You like. Yes, I like. Μόνο εμείς δεν μπορούμε. Αχ, να τος, ο Δημήτρης θα είναι. Α, το Δημητράκι μας, ε. Έλα ρε Δημήτρη μου, αχ, έρχομαι. Τώρα Δημητράκι μου, τώρα. Έλα να κάτσεις από εδώ, να κάτσω από εδώ. Εντάξει, όλα καλά. Μας έσωσες πάλι. Εγώ σας έσωσα. Έλα. Μα τι είναι αυτά τα πράγματα, τι σας έχει πιάσει. Μα είναι δυνατόν. Μου έφερε εδώ μέσα τον Αποστόλη Ντούκη για να μου πει ότι είναι ποιητής ο Λάκης. Δεν είναι. Εσύ που τον ήξερες, που ακούς τέτοια μουσική. Δεν ακούω για τέτοια μουσική. Όλη μέρα την ακούμε. Αυτό το κομμάτι, το ρίξε μαύρη πέτρα πίσω, είναι φανταστικό. Πάντως εγώ ήρθα, Κατερίνα. Μπράβο, Δημητράκη μου. Τι να σου... Ήρθα να προσφαίσω και δεν βλέπω πάλι τίποτα. Τίποτα, θα βάλω τώρα τη φρυγανιέρα, έχω καφέ. Στην πυργανιέρα τι θα βάλεις. Ενεπνεύστηκα από το πείμα της γιαγιάς σου, βάλα καφέ για να μην δυσκολευτείς κι αυτή όπως η γιαγιά. Το ίδιο, κατάλαβες. Όχι, βάλω. Για σχολεία μου βάλε καφέ. Και σένα, αγάπη μου. Κάτι θα βρω να βάλω. Κάτσε να σας βάλω λίγο τηλεόραση και να του ετοιμάσω κάτι του άνθρωπου. Να μου ετοιμάσει κάτι, να μου ετοιμάσει. Να δείτε εδώ. Ποια θα έλεγε ότι είναι η ρουτίνα ομορφιά σου. Η ρουτίνα ομορφιά μου. Πίνω πολύ νερό με λεμόνι, αγκούρια. Και τα τρως ή τα βάζεις στο πρόσωπο. Και τα δύο. Και το πίνω. Και το πίνω. Πίνεις χυμό από αγκούρι, στίβεις αγκούρια. Χυμό αγκούρι και μπορείς να το κόψεις και να το βάζεις στο ψυγείο και το βάζεις στο πρόσωπό σου και μπορείς και να το... Εγώ αν πιω και όλη την κοπαίδα σε αγκούρια και τα βάλω στα μούτρα μου θα γίνω σαν τη Μέρη Βιτινάρος. Ναι, θα γίνεις. Θα γίνω, ρε Δημήτρη. Θα γίνεις, Κατερίνα. Όμως η Μέρη Βιτινάρος, ωραία, μην καθόμαστε, παιδιά. Φέρτε 4 κιλά αγκούρια να τα έχω εδώ μέσα, να τα παγώσω. Και εσύ, δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνεις, δηλαδή θα τα φας σήμερα, θα γίνεις αύριο. Αυτό θέλει πειθαρχία. Θα τα τρώω και να μείνω, ρε Δημήτρη. Αυτό θέλει πειθαρχία. Μα συγγνώμη η κοπέλα, αλλά είναι 1,82 και είναι από φτιαξά έτσι. Δεν γιατί και εσύ δηλαδή από φτιαξά τι βγήκες δηλαδή. Ωραία, βγήκα Δημήτρη. Άρα... Κούκλα, λες να πάρω. Γιατί δεν τη διατήρησα αυτή τη φτιαξιά. Θα τη διατηρήσω. Θα τη διατηρήσω, Δημήτρη. Τώρα την έχω πάει σε καλό δρόμο. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις. Πόσο αγκούρι πρέπει να φάω για να γίνω σαν την Πέρυπη την άλλη. Τρώσω όσο για να χορτάσει. Α, σωστά. Το αγκούρι νερό είναι. Μηδέν θερμίδες. Συγγνώμη, τόσο όσο αγκούρι για να χορτάσω εγώ. Αντίο κοπαίδα μου. Τόσο αγκούρι δεν το καταλαβαίνω. Καταρχήν το αγκούρι δεν σε συμφέρει. Έχει πάει 1 ευρώ το ένα. Άστο, δεν σε συμφέρει. Βέβαια μπορεί να όταν λέμε όχι το τόσο, με τα συγχωρήσεις, το τόσο. Έχει και τόσα. Και αυτά 1 ευρώ. Και αυτά, και αυτά πάνε. Τι ασχέτως μεγέθους πάει 1 ευρώ το αγκούρι. Είτε τόσο, είτε τόσο. Όμως. Δεν τα ξέρεις καλά. Άντε καλέ. Τα μικρά πάνε με το κιλό. Δεν λέμε τα τόσα, λέμε τα τόσα. Τι ωραία. Τα πάνω από 10-12 εκατοστά, με τα συγχωρήσεως, πάει με το κομμάτι. Και κάπου εδώ θα διακόψω τον ιρμό του Δημήτρη Παπανώτα, γιατί τα μικρά αγκούρια είναι πιο ακριβά, Δημήτρη. Το αγκούρι το μικρό είναι το ακριβό, ναι, το μεγάλο. Ναι. Και τι είναι το βιολογικό. Είναι το βιολογικό το μικρό. Το μεγάλο είναι και το γνωστό ξυλάγγουρο. Και είναι πιο φθηνό. Α, θέμα συζήτηση για τους αγρότες που έχουν βγει έξω. Το αγκούρι, γιατί τόσο ακριβό το αγκούρι. Φαντάζεσαι και να πιάσουμε μια κουβέντα μόνο για αγκούρι. Πάρε λίγο καφέ. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως θα κόψω και αγκούρι. Σιγά που είναι τόσο ακριβό το αγκούρι. Αύριο που έχει λαϊκή στο μαγκάκι θα πάω. Κοίτα καφέ που μου βάζει. Πόσο θέλει να το δοκιμάσει. Πόσο δεν είναι αγκούρι, πόσο να πιούμε. Πόσο να πιούμε πάντω πραγματικά. Όντως έχει ευεργετικές ικανότητες, μερικές φορές όμως και τι λένε. Τι? Το γούρι μας έγινε αγκούρι μας. Α? Τελικά είσαι πιο φιλικός, πιο ανθρώπινος, πιο ή όχι.
Μου είχε πει ο τελευταίος συντροφός μου, τον αγαπάω πολύ και με αγαπάει και αυτός, ότι εγώ νόμιζα τα φτιάξα με τον Χρήστο Μελίτη και τελικά τα είχα φτιάξει με τον Χωσέ. Αυτό είναι το πιο αστείο. Εγώ παίζω αυτό το παιχνίδι από 12 χρονών. Πού πας? Εγώ έχω πάρει Ολυμπιακό μετάλλιο. Δεν θα κάτσω να είμαι προπονητής μιας ομάδας που δεν παίζει καθαρά. Μας παρατάς. Ναι! Με πήραν από τη Σλοβάκη και τηλεόραση να σου παρουσιάζω ένα σοου. Τι φυλάκι είναι αυτό το καμάρι μου που θες να μου κουβαλήσεις? Για τα κουνούπια. Σενιόρα Σούλα, το λένε Πεπίτο, είναι της Χουανίτας, αλλά επειδή έρχεται η μαμά της και το φοβάται, το έδωσε σε μένα. Και για να μην το έχω στο σπίτι μόνο του, σκέφτηκα να το φέρω εδώ. Γιατί να μην έχουμε ένα ζωάκι στο μαχασί? Έχουμε ένα, φτάνει. Ο πιο δημοφιλής χαρακτήρας σε ελληνική σειρά στο TikTok, ο Χωσέ. Βέβαια, παιδάκι μου, ο Χωσέ είναι τώρα, ήταν ιστορική φυσιογνωμία. Πόσες φορές την έχεις δει τη σειρά? Εκατοντάδες φορές. Μπράβο. Εκατοντάδες. Όχι όσο τους απαράδεκτους. Ισχύει αυτό. Το έχω τερματίσει, δηλαδή και να βήξει ο Γιάννης Μπέζος, το λέω, αλλά και Σαββατογεννή. Εντάξει, μιλάμε για Γιώργο Καπουτζίδη. Έτσι, ένα από τα καλύτερα και μεγαλύτερα ταλέντα που έχουμε. Δυσκολεύονται εκεί τώρα με την εθνική Ελλάδος, αλλά. Γιατί δυσκολεύονται κατά. Εντάξει, τώρα άλλαξε νομίζω μέρα, ώρα, έχει πάλι. Τώρα... Ναι. Ναι. Εντάξει, παιδιά, και η μυθοπλασία περνάει. Και οι εκπομπές περνάνε. Γενικά είμαστε όλοι σε ένα καράβι και περνάμε καβοντόρο. Παλιό σάπιο κάραβο. Το σάπιο κάραβο που λέει το παιδί. Φουρτούνα! Και ωραίο δώρο που σου έχει πάρει, ποιο είναι? Είναι ένα δαχτυλίδι. Το οποίο χαριτολογώντας το κέρδισα σε ένα στοίχημα και δεν περίμενα να με το πάρει, ήταν πολύ ακριβό και τελικά μου το πήρε ένα δαχτυλίδι. Ένα μετρό μου είναι αυτό, το οποίο ήμουν έγκυος, νόμιζα ότι είχα γόρι, γι' αυτό και είναι μπλε, το οποίο είπα, άσε, επειδή θα το φοράω συνέχεια και δεν το βγάζω καθόλου, άσε να διαλέξω μόνη μου, είναι αυτό που θέλω. Μου λέει, τι εννοείς? Του λέω αυτό που κατάλαβες, εγώ θα πάω να το πάρω και σου το πληρώνω. Ωραία, και μετά θα σε πάρει τον μπαλόνι πάνω, Μέρι Πόπινς. Γνωστή παρουσιάστρια. Ναι. Δέχτηκε δαχτυλίδι. Εχτάς! Τι καινούριου! Τι καινούριου! Έλα. Τι ώρα, σε ποιο μαγαζί να ξέρουμε! Ποια καλέ! Η καινούριου Κατερίνα μάλλον. Δεν είδα να φοράει. Θα σας πω σε λίγο. Θα βλέπεις Κατερίνα! Να πάρει μάνα στο τηλέφωνο, μόνη αν είπαντρεις εσύ. Πάει και τον μπαλόνι. Εννοείται ότι είμαι εγώ η μόνη ανήπαντρη. Θα σε πάρει τηλέφωνο η μάνα σου. Ποια παρουσιάστρια δέχτηκε δαχτυλίδι, Παναγία μου? Και η Γιάννα που το ξέρει. Να κάνουμε. Πουσά, ζάπινγκ. Α, τι. Να κάτσουμε να σκεφτούμε ποιες είναι, ποιες δεν είναι, ποιες χωρίσανε. Τις έβγαλε χθες και η Ζενεβιέβη και που έκανε τα συντεριάσματα. Είμαστε πολλές οι μόνες, αλλά είμαστε σκόρπιες. Κάτσε, άμα ήσουν απαντρεμένη και είχες χωρίσει, δεν νομίζω ότι τώρα καίγεσαι να ξαναπάρει δαχτυλίδι. Δεύτερη να βρούμε. Δεύτερο γάμο, δεύτερο δαχτυλίδι, Δημήτρη μου. Του πρώτου θα βάλει. Το πρώτο το δίνει πίσω. Όχι, το κάναμε δόντια. Το δώρο δεν δορίζεται. Όλα για δικά μου. Τα δικά μου είναι. Τι απαγόρευε ο Τόμ Κρούζ στην πρώην σύζυγό του Κέιτι Χόλμς για 5 χρόνια με όρο στο προγαμιαίο συμβόλαιο? Α, να μην έχει φανερή σχέση. Β, να μην γράψει βιβλίο. Γ, να μην δίνει συνεντεύξεις. Έτσι ο Τόμ Κρούζ. Να δούμε την απάντηση. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα κάτι πιο εφάνταστο, όπως είναι το Α, να μην έχει φανερή σχέση. Τι να πω σε αυτό το Hollywood, δεν πάνε καλά. Όχι, εμείς τα θέλουμε. Αυτό το θέλω παραδοσιακό και επίσης. Αυτά τα θες παραδοσιακά, ναι. Όλα τα άλλα ίσα. Να δουλεύει, να μην κάνει, να μην μαγειρεύει, όλα τα άλλα. Όχι. Όχι, τότε, όλα όχι. Τα άλλα ίσα. Μα τώρα τι, να έχεις δηλαδή ένα κρυφή σχέση και. Μα είπε κρυφή ο άνθρωπος, δεν είπε για φανερή. Παιδιά, τρελαθώ. Βέβαια, κάτι δεν πάει καλά με τον Τόμ Κρούζ, γενικότερα το έχουμε καταλάβει. Μόνο έτσι. Τον Κρούζ επήραξε. Όλη η κοινωνία είναι σε ισορροπία. Σε παρακαλώ. Τι μου, τι, και ξαφνικά 80 χρονών το παιδί εδώ. Εγώ είμαι 80. Εσύ τα θέλεις όπως τα θέλεις. Θέλεις να μην πίνεις άλλο καφέ, εσύ έξαλλο. Δεν ήπια καν, κοίτα εδώ τι μου φτιάξε. Φέρα τον και εγώ τότε. Η γιαγιά, κοίτα εδώ τι μου φτιάξε. Μου τεντώσει και τη γιαγιά. Να σε ρωτάς μεγάλο. Και εσύ μιλάς. Εντάξει, παιδιά, ήθελα λίγο να τραγουδήσω. Καρδιά μου όλα επιτρέπονται τη νύχτα. Χρόνια πολλά, ερωτευμένε Πέτρο, να χαίρεσαι την υπέροχη οικογένειά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σε σένα χρόνια πολλά. Καλά, εγώ γιορτάζω εδώ. Είμαι άστα να πάνε εδώ κάθε χρόνο. Εδώ υπάρχει ένας ερωτάς μεγάλος.
Θα τα πούμε όλα για τους έρωτες, γιατί υπάρχουν και φανεροί, υπάρχουν και αφανέρωτοι. Α, τώρα υπάρχουν και αφανέρωτοι. Άσε μας, κύριε Γιάννη. Είσαι ο προγαμίος και δεν το ήθελες. Δεν, σ' ακούω με διακοπές. Δεν έχουμε καλό σήμα, κατάλαβα. Εντάξει, λοιπόν, ακούστε με τώρα. Εγώ πιστεύω ότι η Καταρίνα Καινούριου βαδίζει σε άλλο δρόμο πιο σωστό. Φιλιαντίνη. Όχι, θα βαδίζει στον δρόμο του θα κρατήσω κάποια πράγματα κρυφά. Μπα, δεν το βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Βεβαίως και θα κρατήσει κάποια πράγματα κρυφά. Σίγουρα. Γιατί όπως είπαμε και πριν, ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Αν μπορούσα να γυρίσει τον χρόνο πίσω να σου βλέπει. Μακριμάλι, μακριμάλι, άγγελες και σινιανάλι. Η αγάπη που τις είχες ήταν ένα μάτσο τρίχες. Μακριμάλι, μακριμάλι, άγγελες και σινιανάλι. Ρε παιδιά, να σας πω και κάτι, κάποιους ανθρώπους τους έχουμε συνηθίσει όπως έχουμε συνηθίσει. Εμένα ο κύριος Κουλός μου φαίνεται υπερσέξι, έτσι. Ναι, καλή, του πάει. Του πάει το αυτό. Και είναι η πιο γυαλιστερή φαλάκρα που έχω δει. Γιατί? Μ' αρέσει και εμένα. Είναι ωραίος, είναι πολύ ωραίος. Ο κύριος Σκουλός. Να ρωτήσω Σκουλός έτσι. Το φαντάζεσαι τώρα με καρέ το Σκουλό? Όχι. Και σου λέω και το καρέ, ας πούμε. Που... Έλα, παιδιά, στο σπιτάκι μας είμαστε εδώ, 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 Ζαρίφη 2, παιδιά μου, εδώ, Ζαρίφη 2. Πάμε στον κόσμο το δικό μας. Πάμε λίγο έτσι να γελάσουμε, να δούμε και τα υποδέλυπα, γιατί γίναν πολλά εχθές που δεν τα πήρατε χαμπάρι. Τι έγινε πάλι, Κατερίνα? Φερρυπίν, σας δείχνω ένα εγώ. Για να δω. Συμποψιαστή τι μπορεί να σου έχει πάρει για δώρο. Ναι, κάτι με ρώτησε, τι νούμερο παπούτσι φοράω. Αλλά γενικά εμένα μου αρέσουν τα σοκολατάκια, τριαντάφυλλα, καρδούλες, αυτά που κρατάω. Δεν πειράζει. Δηλαδή, μας φέρει ένα πολύ ακριβό μπραντ σε παπούτσια, θα το γυρίσεις πίσω? Όχι, δεν θα το γυρίσω. Απλά και να μην μου το έπαιρνε, εγώ ήμουν χανομημένη με ένα τριαντάφυλλο. Τι δώρο του έχεις πάρει? Ήθελα ένα κουμπαρά. Το οποίο ήθελα κουμπαρά και για να έχουμε κάτι σαν κουμπαράς για τα ταξίδια μας, για κάτι που θα είναι μόνο γι' αυτό. Και του βρήκα ένα ωραίο θησαυροφυλάκιο που βάζουν στις τράπεζες, τέτοιο σε μία. Τι πήρε? Δεν μπορώ να πω. Αλλά... Α, γιατί δεν μπορείς να πεις? Εγώ δεν ήθελα να μάθει κιόλας. Εσύ τι πήρες, τα είδα. Αγροτεμάχιο πήρες δηλαδή και δεν μπορεί να το πεις? Τις ελιές μου στην Παλιοπαναγιά, τις πέρασα στο όνομά του. Σιγά μου, τις ελιές, το αγροτεμάχιο, τις 30 ελιές που είχες. Λες και δεν πήγες. Ξέρεις πόσο είναι οι ελιές μου? Εσύ τι πήρες, ρε, τα είδα. Δύο μπαλόνια και 4 τριαντάφυλλα, τα είδα. 4 τριαντάφυλλα, 200 τριαντάφυλλα. Τι? 4 τριαντάφυλλα. Τι, τα πήρες ή χορηγικούλη? Τι, τα πήρα. Χορηγικούλη, ξοδε. Χορηγικούλη είναι όλη η ζωή. Τα πήρε. Τα πήρα. Έμειναν ευχαριστημένοι άνθρωποι. Και ο σκύλος και αυτοί. Κυρίως ο σκύλος. Είναι σίγουρα την Βαλεντάι. Δύο χάρηκαν με τα δώρα του Βαλεντίνου. Ο Πάρης και ο σκύλος τα κάνανε εκεί πέρα μαντάρα. Αλλά από ό,τι είδα χάρηκε κι άλλοι. Μπράβο, Δημήτρη. Α, ναι, είπες ότι σιγά το δώρο που πήρες. Εσύ δεν μας λες τι δώρο πήρες. Δεν θέλουμε, παιδί μου, να σου πούμε. Είναι δώρο αυτό, φοβερό είναι. Ναι, κατάλαβα, ψήφιο καταψύχτη. Σου τέργεζε πιο πολύ στο σήμερα. Είναι παρόμοιες λογικής. Καμία σχέση. Καλυσόν αυτό εδώ. Δεν σε άκουσα. Η τσάντα σου δεν μου γεμίζει και το μάτι. Θα ήθελε να είναι ο πακ το καλυσόν. Σε αυτό το look το πακ καλυσόν δεν ταιριάζει, να ξέρεις. Λοιπόν, μιλάω. Θα ήθελα άλλο σφαιρίκι. Μοιάζει λίγο. Είμαι πάρα πολύ φωτεινή με αυτό το μαλλί. Δεν χρειάζεται να βάλω κανένα λάμπη στο πρόσωπό μου. Ας μιλήσουμε λίγο για το τι πιστεύω εγώ τώρα και με διακόπτεις. Θα διακόπτω και ούτε θέλω για να υποστηρίξω την εμφάνιση. Θέλω να βάλεις ο πακ. Να σε ενημερώσω ότι δεν πάει με αυτό το στυλ το πακ. Πάει, μια χαρά πάει. Το πακ είναι το σκούρο, έτσι. Ναι. Το χοντρό. Το χοντρό, έτσι. Μπορεί να έχει και δίκιο η κοπέλα. Μπορεί να θέλει πιο ανοιχτό να φανεί λίγο το πόδι. Τσε, έχει ωραία πόδια. Άλλο αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πάει όμως. Πάει, πάει, αλλά δεν θα φαινόταν ίσως καλά το no punch. Το σορτσάκι αυτό το μάλλον. Ναι. Ό,τι πει ο Λάκης Γαβαλάς τέλος πάντων. Συγγνώμη, Μαρία. Πάμε να τους ακούσουμε. Θα τους ακούσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Θα δούμε τις αντιδράσεις από τα κόμματα σήμερα. Εσύ, Άννη, μου το φορτώνεις. Άκου λίγο. Σήμερα επειδή μου απαντάς. Γλυκιά διά. Έτσι, έτσι. Και έτσι, έτσι. Επειδή μου απαντάει. Επειδή μου απαντάει. Γιατί εγώ δεν μπορώ να απαντήσω. Η προσέλευση δηλαδή των παρισταμένων, δεν μιλάμε τώρα για τον κύριο Κασαλά και όλους τους υπόλοιπους, ήταν μεγάλη και ίσως μη αναμενόμενη. Ήρθε ερωτευμένη. Ποια προσέλευση τώρα, δείτε εγώ τι σας φέρνω. Εσύ, τι είναι αυτά εδώ πέρα που φέρνεις? Εσύ τα φτιάξες ή η αλετρά? Η αλετρά, ποιος άλλος? Πρόσεξε, σήμερα... θα πέσουνε. Πρόσεξε. Όλα καρδούλες. Ποιο θα πέσει, παιδί μου, που δεν σε γιατί έτσι ακούτε μόνο εσείς. Ο Τάσος Αρνιακός, ο οποίος είναι μαζί μας, εδώ ή εκεί, που θες. Εδώ, να τον καλημερίσουμε. Καλώ τον Τάσο μας. Καλημέρα, Τάσο. Χρόνια πολλά, Τάσο. Τάσο μου.
Επίσης, να είστε καλά. Και εσύ να είσαι καλό καιρό, πώς θα είναι όμως, πρέπει να μας πεις. Δεν τον έχουμε δει τον Τάσο μας, εμείς. Άστατος, όπως βλέπετε. Να πούμε και κάντο τις κοφτές εδώ που μου κάνει και λέξει κοφτές. Ένα δίκιο θα το δώσουμε στον κύριο Παπαδάκη. Επίσης, νομίζω η Άννη, τα φιλιά μου, αν είναι η Άννη που θυμάμαι, πρέπει να είναι μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη, να σας πω, μία 27 ετία, 30 ετία η Άννη. Τόσο πολλά. Γι' αυτό έχουν νομίζω και αυτή. 30 χρόνια μαζί του η Άννη, βέβαια. Βέβαια. Είχε δίκιο τώρα, να του δώσω λίγο δίκιο τώρα. Δεν είδε κάποιους ανθρώπους, ρε παιδιά τώρα. Λέει, Τάσο μου, πού είσαι, λέει Τάσο μου. Θέλω να το βλέπει τον Αρνιακό. Σιγά κάθε μέρα ίδιοι δεν είναι. Και τι σημασία έχει να πει τον καιρό και να τον πει και να μην βλέπουμε ποιος το λέει. Θέλει να τον ευλέπει, δηλαδή σιγά. Ναι. Κι αλλού συμβαίνει αυτό. Θέλει να τον ευλέπει. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο Γιώργο Παπαδάκη. Τους αγαπάμε, Γιώργο Παπαδάκη. Ηρεμία, όλα θα γίνουν, παιδιά. Όλα θα γίνουν. Αυτό να σκέφτεστε. Τι όλα να κάνουμε. Όπα. Εδώ είναι η Μερόπη. Εσύ δεν νοιάζει, φίλη σου είναι. Ναι, φίλη μου έχει γίνει Μερόπη. Εσένα. Μα χάρηκα πολύ, να είσαι καλά. Μπράβο, έχουν κοινού φίλου. Κάτσε να δω εδώ. Έχουν φίλου κοινού. Νούλα, Νούλα. Εγώ είμαι η Νούλα. Είσαι εδώ, δε το βίντεο που σου στέλνω. Ναι. Μίλα μου, ναι, μίλα μου. Πες μου τι ένιωθες τις νύχτες σαν κρυφό κλαιγά. Να σου πω, θα σου πω, τα δάκρυά σου ήταν θυσία στην αγάπη μας. Σ' αγαπώ, αυτό δεν σ' αγαπώ. Μίλα μου. Πανικός. Έγινε πανικός τότε, ναι. Ξαναλέω. Τι έρωτας ήταν αυτός. Τι έρωτας. Η Μάρο έπρεπε να μείνει να κάνει πιο πολύ καριερούλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι μεγάλο ταλέντο η Μαρό. Ωραία φωνή, ωραία παρουσία. Τι εννοείς, είχε φύγει, δεν το θυμάμαι. Ναι, πήγε στην Αμερική. Καλέ, πήγε στον Καναδά, θα στα πω εγώ τώρα. Πήγε στον Καναδά και εργάστηκε, αν δεν κάνω λάθος, ως αποκλειστική νοσοκόμα ή κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, άφησε όλη αυτή την καριέρα για να πάει. Ναι, γιατί να σου πω κάτι. Μερικές φορές μπορεί να διαλέγεις την ψυχική σου ηρεμία από την καριέρα σου. Hello. Το βάζω και σαν σκέψη. Να την κρατήσουμε για κονκάρδα ή να το κεντήσουμε σε καμιά πετσέτα. Ναι, είναι αυτό που λένε ότι όσο μεγαλώνεις. Το 3. Το 3 θέλεις. Πολύ ωραία. Το 3 αμέσως θα σου το δώσω. Δώσε μου λίγο χρόνο να ετοιμαστώ. Τώρα θα ξεκινήσω, εντάξει. Δώστε χρόνο. Ποιος πάτησε, ποιος δεν με αφήνει να δημιουργήσω. Ναι, Κωνσταντίνε. Βιολί. Ναι, μα γιατί δεν με άφησες να παίξω λιγάκι. Πού μου είχε πει ότι μπαίνει ο αντίχειρας, δεν θυμάμαι. Εδώ. Στην Παρό και στην Αξό, δεν είναι ίδιο, του τελειάξω. Δεν ήταν η Ζέτα. Η Ζέτα, ναι. Μ' αρέσει που λέει, μωρέ, πού μου είχε πει ότι ήταν ο αντίχειρας και όταν έβλεπε τον αντίχειρα ότι έγινε Παγκανίνη. Μετά τι είπαμε πιο πριν για τον αντίχειρα, χειρότερα έπαιξε μετά. Σαν... Αυτά είναι νέα παιχνίδια στο ρουτζούκ. Ναι. Δεν τα βλέπουμε γιατί είναι απέναντι. Καλό. Δουλεύουμε, θέλουμε και εμείς να παίξουμε με τον Δημήτρη. Με τον Δημήτρη πού, να πάτε στο ρουτζούκ. Όχι, εδώ να παίξουμε. Θα σας κλείσω εγώ το παράφριο. Εδώ να παίξουμε. Δεν θέλει. Τι να παίξουμε. Α, τέτοια μου. Όχι, όχι, η γιαγιά μου. Εσύ να μου παίζει το βιολί, ο άλλο να μου παίζει την καραμούζα να γίνει εδώ πέρα τη τρελή. Α, εγώ ξέρω και το πιάνο. Κοίταξε, μπορεί να γίνει η φιλαρμονική του Παγκρατή. Θα το πετύχουμε. Πώς λέγονται αυτά, NLP. NLP, ναι. NLP. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, πάτε κύριε Δημήτρη, γιατί έχω μια περιέργεια, ήθελα να πάω κι εγώ. Και λέει το ένα στον άλλο, τι ωραίοι που είστε και φεύγετε χαρούμενοι. Δεν νομίζω ότι λένε αυτά τα πράγματα. Τι λένε, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Τώρα θα αναπτύξουμε όλο αυτό το κομμάτι. Ενώ είναι για την αυτοβελτίωση. Ναι, είναι για την αυτοβελτίωση. Κατάλαβα. Είδες εσύ. Να είστε, γι' αυτό βελτιώνουμε. Συγγνώμη, δεν θέλω να ενοχλήσετε, απλά έχουν πεινάσει λίγο επάνω. Ένα λεπτά. Για την αυτοβελτίωση είμαστε, το κάνουμε αυτό τώρα. Ναι, συγγνώμη. Αυτός ποιος είναι πάλι. Δεν ξέρω. Κάτι παίρνει. Α, παίρνει και τα ψωμιά. Όχι, τα ψωμιά, στα αφήνω. Μπράβο, άλλο.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, σας εύχομαι. Συγγνώμη, Κατερίνα, αυτός τι κούτι πήρε από το σπίτι μας. Παιδιά, αν σας κάτσει πάνω η τούρτα και θέλετε και νερό, μην ντραπείτε. Ναι, έχουμε και από το νεράκι. Αλήθεια τώρα, έγινε αυτό το πράγμα και μετά μου λες για αυτοβελτίωση. Αυτό είναι πάντα σκύλια, λέστε. Τι λες, κοντά και μας τρώνε τα παγιά. Εδώ η κατάσταση ξέρει. Αυτοβελτίωση ήταν και αυτό. Αυτό δεν είναι αυτοβελτίωση. Αυτοβελτίωση, γιατί θα φάνε άλλη την τούρτα, θα πάει να είναι. Πώ έχει κάνει και εσύ τα σεμινάρια. Είδε που είσαι. Γιατί άμα έμπαινε άλλο, έχει νευριάσει τώρα, το πέρασε αβαβά. Τι να νευριάσω. Νευριάζω μόνο που παίρνουν το φαΐ, α μπει και όποιο θέλει. Αλλά να μου παίρνετε τα παγιά. Μου πήραν το μπιφτέκι μου. Είδαμε χθες, να πάω και λίγο στο lifestyle. Εγώ, ο κύριος Κασελάκης έχει μοιοπία, γιατί τον είδαμε χθες στη φωτογραφία με την κυρία Δαμανάκη. Δεν είναι γυαλιά για στυλ, έχει μοιοπία και φοράει φακούς επαφής. Έκανα ρεπορτάζ, Ζάρια μου. Του πάνε τα γυαλιά. Εμένα θα μ' άρεσε να το βλέπω και με γυαλιά και όχι με φακούς επαφής, παρότι δεν ξέρω αν φοράει γυαλιά ηλίου. Αλλά βλέπετε χθες, αποκαλύφθη ότι έχει μοιοπία. Την άλλη συνεδρία που ήταν για το ποιο θα αντιμετωπίσει το Μητσοτάκη, δεν φοράει γυαλιά. Γιατί? Είχε φακούς επαφής. Α, νόμιζα ότι επειδή δεν του βλέπει του άλλου. Ο κύριος Κασελάκης τώρα, είτε με γυαλιά είτε με φακούς, Γιώργο μου, κούκλος είναι ο κύριος Κασελάκης. Τι να λέμε τώρα, είναι ένας πολύ ωραίος. Τι είναι ψάχνεις, καλέ. Τους ακούσω ή τα γυαλιά. Τι ψάχνεις. Ορίστε. Τι ψάχνεις, λέω, τις προηγούμενες σου σχέσεις. Τα γυαλιά μου ψάχνω. Αυτά φοράς, μωρέ. Τα δικά μου τα γυαλιά ψάχνω. Τα δικά σου τα φοράς. Τα φοράς. Συγγνώμη, μήπως έχεις λίγο χάρτη να τα καθαρίζω. Δεν χρειάζεται, άστα. Τίποτα, τίποτα, άστα να βλέπεις και τοπία. Για να σε βλέπω καλύτερα, ήρθαμε. Τι είπα και ο κύριος Λιάγκας. Μου άρεσε. Τι μεταμόρφωση είναι αυτή. Έπαθε το ίδιο με τι. Είδε τη γλύκα. Τι γλύκα, πώ γλύκα. Και λύγησε ο Βαλεντίνο. Μπορεί να πέρασε ωραία χθε του Αγίου Βαλεντίνου. Αποκλείεται. Αυτή η μεταμόρφωση έχει γίνει τον τελευταίο μήνα, δύο μήνε. Μπορεί να το γιορτάζει όλε τι μέρε. Δεν κρατάνε γιορτέ. Αφού. Αν είναι από αυτό πάντω η γλύκα, εμεί δίνουμε αγωνιστικού χαιρετισμού. Χρόνια καλά, χρόνια πολλά. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο αγαπημένος σας τράπερ. Είδα, πήγατε, κάνατε βίντεο με τον Γκάμπ, με τον Στράτ και όλους αυτούς. Ναι, δεν έχω αγαπημένο τράπερ, γιατί η τράπ δεν είναι η αγαπημένη μου μουσική. Δεν ναι, ακούτε τράπ. Ακούω τράπ, αλλά δεν είναι η αγαπημένη μου μουσική. Και ακούτε στον ελεύθερό σου χρόνο. Μου είπατε, δεν ακούτε σίγουρα τράπ. Όχι, δεν σου είπα. Σου είπα ότι ακούω και τράπ, αλλά δεν είναι το. Το main thing. Ναι, που θα ξυπνήσω το πρωί και θα πω. Α, τώρα βάλω λίγη τράπ. Αλλά θα ακούσω και τράπ, γιατί όχι. Υπάρχουν και πολύ ωραία κομμάτια. Δεν σας πιστεύω. Δεν σας τραγουδήσω. Πείτε μου ένα τραπ κομμάτι που ξέρετε. Κάποιους στίχους χωρίς βυσιές. Μην φάμε και. Καλά, στίχους δεν θα σου πω γιατί θα γελάσει ο κόσμος. Αλλά άκου τώρα, υπάρχουν τραγουδιά. Sneak. Πολύ ωραία. Και τα τελευταία. Light. Bossy. Bossy, ποιο κομμάτι. Σαν ρυθμός. Άστο στίχους στην άκρη, θα φάμε ξύλο. Ναι, ναι. Το φεμινιστής είναι πολύ ωραίο. Αλήθεια. Ναι. Αλλά το. Μα αφού έχει κρύο έξω, ρε Δημητράκο, τι να κάνω. Έχει κρύο, μην κοιτάς εδώ που βράζει το πλατό. Λοιπόν. Ξέρετε ότι πια Σαββατοκύριακο είμαστε πρωί. Είμαστε, ναι. 10 παρα 10. Είμαστε, 10 παρα 10. Είμαστε. 10 παρα 10. Ορίστε. Αυτοί είμαστε. Τι έχουμε το Σάββατο. Τώρα δεν είναι. Μα η εκπομπή τώρα δεν είναι. Δεν πειράζει. Λέμε και τέτοια. Λέμε και τέτοια. Λέμε και τέτοια. Λοιπόν, πάμε. Σάββατο. Που κοιτάω στην τρία. Ναι, ναι, ναι. Στην τρία. Που λοιπόν, φωτίζει. Τι έχει συμβεί πραγματικά στη Γλυφάδα. Α, υπάρχουν. Άρα είναι το θέμα. Έχει και άλλα παρακλάδια. Εγώ θα πω μόνο αυτό σε τίτλο. Τι έχει συμβεί πραγματικά στην Γλυφάδα. Οπότε να πούμε. Να σου πω. Τι μέρα είναι σήμερα. Σήμερα είναι Πέμπτη. Όχι, δεν θα το πω. Έλα, πες το. Έχει Παρασκευή εκπομπές. Έλα. Να πούμε ότι την Κυριακή στο Επιτόπου 6.000 ευρώ. Την Κυριακή δεν κληρώνεις. Α, το Σάββατο δίνω. 6.000 ευρώ μετρητά από τη Βιοκαρπέτα, αγάπη μου. 6.000 δίνω την Κυριακή. Την Κυριακή, ναι. Το Σάββατο εκπομπή 10 παρα 10 και Κυριακή κληρώνουμε 6.000 ευρώ μετρητά. Αχα. Όχι, σου. Νατάσα, λες και ότι κάνω τίζερ. Φιλιά. Τι να κάνουμε, κυρίες και κύριοι μου, εδώ είμαστε. Ο ένας μας για τον άλλο. Ο ένας για τον άλλο. Καραόκε. Eurovision. Να το. Πού κλείνει. Είναι κλειστό, άστο, δεν πειράζει. Ωραία. Αλήθεια, λες. Τι έγινε πάλι. Γιατί, έλα, breaking news. Δεν έχουμε να βάλουμε και ένα τέτοιο από κάτω, breaking news. Τι. Ο φίλος μου, Δημήτρης Ουγγαρέζος. Παντρεύτηκε. Όχι καλέ, θα ήμουν εκεί. Έδωσε δαχτυλίδι. Μόλις μπλόκαρε την Πέττη Μαγκύρα. Ας το αποκλείεται, Κατερίνα, δεν μπορώ να χαλάσει έτσι τη μέρα εσύ τώρα. Παναγιά μου, τι άλλο θα σας διαλύσω εγώ την ψυχολογία. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα τώρα, Πέμπτη. Τώρα θα σας τη διαλύσω. 3 ώρα το μεσημέρι, Πέμπτη, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Θα σας διαλύσω την ψυχολογία, τελειώσαμε. Έκανε, είσαι σίγουρος ότι έκανε. Εσύ σίγουρος ότι έκανε μπλοκ. Όχι, αλλά θα πάρω τώρα τηλέφωνο. Εγώ δεν την έχω. Εγώ τώρα είμαι φίλος. Ποιος το είδε αυτό. Είναι έγκυρη πηγή. Είναι, όχι, πιο έγκυρη. Αφού δεν το είπε ο Νάσος, δεν είναι σωστό. Τι είπες. Μόλις ανέβασε. Έλα στο παράθυρο λίγο, καλέ. Έλα, γειτόνισσα, είσαι στο παράθυρο. Είναι ανέφικτο. Ωραία, δεν πειράζει. Από εκεί, αφού είσαι από μακριά.
Είναι σχεδόν γυμνή. Το έγραψε η Μπέτη. Τι έγραψε δηλαδή. Το ανέβασε η Μπέτη, ωραία. Το ανέβασε η Μπέτη. Τι ανέβασε η Μπέτη, ρε παιδιά, ότι με έκανε μπλοκ ένας άνθρωπος. Να το. Να πάω να πάρω το κινητό της Άννα. Όχι, θα το πει, θα το πει. Θα το πει. Έλα, Άννα. Λοιπόν, ωραία, η Μπέτη το ανέβασε. Πολύ ωραία. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει, παιδιά. Θα το λύσουμε κι αυτό. Αυτά συμβαίνουν και μερικές μέρες μετά. Συμβαίνουν, τι είναι αυτό το πράγμα. Συμβαίνουν, συμβαίνουν. Ένα κομμάτι το οποίο φρόντισε να μην του δώσει υπόσταση και να μην δώσει καμία απάντηση γι' αυτό. Δεν ρωτάει κανένας πια. Ναι, και βέβαια δεν είναι θύματα όσοι δεν ξέρουν πια. Αλλά όταν βρισκόμαστε σε ένα μαγαζί και τρώνε οι δυο τους. Καλά, με όποιον τρως δεν σημαίνει ότι τάχεις κιόλας όμως. Έλα, βρε. Έλα τώρα. Δηλαδή, όταν είναι μαζί στο ίδιο τζακούζι στη Μύκονο και ανεβάζουν ταυτόχρονα τα ίδια. Τι κάνουν μαζί στη Μύκονο στο ίδιο τζακούζι. Πλάκα μου, με όποιον μπούμε σε τζακούζι έχουμε και δεσμό μαζί του. Με πόσους μπαίνει σε τζακούζι και σε τζακούζι. Δεν τα φτιάξαμε. Μη μου λες τώρα και εσύ. Έχουμε μπει με κόσμο και κόσμο σε τζακούζι και δεν κάναμε σχέση ποτέ. Ούτε σε ένα τζακούζι δεν μπορούμε να πούμε. Θα ενοχοποιήσουμε και το τζακούζι τώρα. Δυο-δυο στην πανιέρα, δυο-δυο. Δυο-δυο στην πανιέρα, δυο-δυο. Αύριο και το λέω σε όλους τους φίλους μας εδώ του καναλιού, θα φέρω ένα πλαστικό τζακούζι. Ποσειδώνα, ετοιμάσου. Φέρε τον μπανιερό σου να μπούμε στα τζακούζι. Σταμάτα, μην το χαλάσει, είναι η τέλεια δικαιολογία, Κατερίνα. Ποσειδώνα, ετοιμάσου, αγάπη μου, οι δυο μας στο τζακούζι. Καλά λέει το παιδί. Δηλαδή, με όποιον μπαίνουμε στο τζακούζι, πάει να πει ότι. Καλά, εγώ δεν έχω μπει και ποτέ τζακούζι. Αλλά με όποιον μπαίνουμε στο τζακούζι, τα έχουμε κιόλα. Πολύ σωστά λέει. Πολύ σωστά τα λέει. Και σε παρακαλώ, μην λες άλλα για το φίλο μου τον Ποσειδώνα. Ίσα τα καλύτερα λέω. Το φίλο στον Ποσειδώνα θα τον φέρω εδώ, αγάπη μου. Πότε. Έκπληξη. Μόλις σε χτίσω τον τζακούζι. Ναι, μην έρχεσαι κατά εδώ, μην έρχεσαι κατά εδώ, τα ξέρεις. 3 και 10 είναι φυλάκια. Δημήτρη, ξύπνα τη λίγο. Ρε. Όχι, όχι, άστε να σκύψει. Έλα, ρε. Άστε, δεν ξέρω σήμερα που θα σε πάει. Για Γιούλα. Ξύπνα, καλέ. Ξύπνα, αγάπη μου. Έτσι λέω κι εγώ που έχω πάρει όλες τις άδειες μαζί. Το αφήνω στο φλού. Είχαμε κάτι καινούριο. Αγόρασα κάτι μοκασίνια καταπληκτικά τώρα στις εκτόσεις. Καλέ ο Παυλίδης είναι. Καλή η Κατερίνα είμαι από το Λύκειο. Ρε τον Παυλίδη, ρε, χαθήκαμε, ρε. Ξύπνα, γιαγιά, ξύπνα, μείναμε μόνοι, ξύπνα. Ω, Κατερινάκη μου, πολύ τέλεια, καπαρτίνα. Ποια Κατερίνα, ο Δημήτρης είμαι. Χάρηκα κι εγώ, είμαι γιαγιά η Νούλα. Καλή Κατερίνα μου. Ναι, τι έκανε, ήταν στο Σκαραβέο που είχε να λύσει εκεί πέρα ένα έγκλημα που έγινε και φόρησε πολύ ωραία ρούχα. Αυτά ζηλέψα, αυτά θέλω να βάλω, πού θα τα βρω, ξέρεις. Πού? Στο δικαστήριο της μόδας! Ναι, θέλω εκείνη την καπαρντίνα, γι' αυτό... Την καπαρντίνα θέλεις! Ναι, αγάπη μου. Κοίτα τώρα τι θα βάλω. Κυρίες και κύριοι, άρχεται το δικαστήριο της μόδας σήμερα Πέμπτη. Μια ωραία μέρα, Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου, μετά του Αγίου Βαλεντίνο. Συνήγορε, πώς είστε σήμερα, συνήγορε Άννα. Είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε, περάσατε καλά. Καλά περάσαμε εμείς. Καλά περάσαμε εμείς. Φάγατε. Όχι ιδιαίτερα, γιατί πήγαμε σε μπουζουκλερή. Είχαμε πάρτι χτες. Τα είδαμε. Στον φέρει που συμφέρει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τις δίκες μας, τις δίκαιες δίκες. Και βλέπουμε στην πορεία αν υπάρχει κάποια κακοδικία. Έτσι, σηκώνουμε μανίκια. Να μου πείτε και τι βάλατε χθες που παρουσιάζετε τη βραδινή. Βεβαίως. Χθες είναι ο βραδινή και. Να. Η εμφάνιση η πρώτη, παρακαλώ, σερβίρετε, για να δούμε την πρώτη μας δίκη. Εντάξει. Ζόζεφιν και Σάσα Μπάστα. Τώρα μου βάλατε τιτανομαχία, γιατί αγαπώ φίλη Σάσα Μπάστα, αλλά, το κορίτσι αυτό η Ζόζεφιν πραγματικά πήγε τόσο ωραία και επηρεασμένη, θα έλεγα, αν έχετε δει την ταινία από το Poor Things του Γιώργου του Λάνθιμου. Δεν προλάβαμε ακόμα. Θα έλεγε κανείς όμως ότι είσαι μια μπαλαρίνα. Θα βγαίνετε έξω τα κρασοπουλιά, προλαβαίνετε. Πάντα δείτε το Λάνθιμο, δεν προλαβαίνετε. Δεν συμπίπτουν οι ώρες του σινεμά. Δεν συμπίπτουν οι ώρες. 8 ναι. Προβολές έχει. Λοιπόν, σαν να είστε μπαλαρίνα στον καρδιοθράφστη είστε εδώ. Ο καρδιοθράφστης είναι, θυμάμαι, είναι μια όπερα που είναι ένας καρδιολόγος που κάνει θραύσματα, Ο καριοθράφστης, κυρία μου, καρδιοθράφστης. Θράψη κάνει. Σιγά μην είναι και ουρολόγος. Μα κάνει θράψη, δεν κάνει θράψη. Κάνει θράψη. Λοιπόν, να πω για την αγαπημένη φίλη Ζόζεφιν, ναι. Ότι και συμπαίκτριά μου στον Τζαστιτούβας, υπέροχη με αυτό το φόρεμα που πραγματικά μόνο 3-4 Ελληνίδες φαντάζομαι θα πήγαινε τόσο πολύ. Ποιες. Μιλάμε για τη Ζόζεφιν,
την Ιωσήφινα, την Ζωζεφίνα και τη Ζωζεφίν ξανά. Να πω λοιπόν ότι αυτά εδώ τα παπούτσια φέτος είναι η απόλυτη τάση. Είναι με τα πολλά, 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 πολλά μικρά λουράκια. Τα μεταβάλατε, τα προλάβατε τον προηγούμενο δίμηνο. Το προηγούμενο δίμηνο τα έβαλα και εγώ. Μιλάμε για μία ας πούμε αέρινη παιδική, αλλά παράλληλα και με στοιχεία gothic εμφάνιση. Μιλάμε για ένα ρούχο που πραγματικά λέει και φωνάζει η Ζωζεφίν. Μία τέλεια εμφάνιση για βραδινό show, talk show. Μπράβο, καλά κάνατε, καλά τα είπατε εκεί πέρα στον Γρήγορο τον Αρναούτογλου. Σας ευχαριστούμε. Η Σάσα Μπάστα χθες εορταστική, εμφάνισε η βραδινή, ό,τι έπρεπε με αυτό το φαντασμαγορικό κόκκινο, κόκκινο της φωτιάς, κόκκινο του έρωτα, κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο σαν το αίμα, γιατί της ταιριάζει, επειδή είναι ξανθιά, τέλεια σιλουέτα. Τέλεια, τέλεια, δεν το συζητώ. Είναι και μια κορμάρα από έτσι, άλλο πλανήτη, η κυρία Μπάστα. Να τα λέμε και αυτά. Θα έλεγε κανείς ότι παραπέμπει λίγο στη Jessica Rabbit όλο το στυλ. Of course, of course, of course. Μόνο το μαλλί μας ήταν ένα απλό ίσιο. Κοιτάξτε, εσείς του Άι Βαλεντίνο βάλατε το κόκκινο και μπράβο σας. Είστε μια πολύ ωραία γυναίκα και σας πάει. Βέβαια, προβλέψουμε η επιλογή. Εμείς πάλι, όλο αυτό που βλέπετε το λευκό από κάτω δεν είναι ατραντές, είναι τριαντάφυλλα. Είναι το τραντές. Το τραντές του μεσονυχτίου. Ο ατραντές είναι ένα συγκεκριμένο κέντημα. Εμείς εδώ μιλάμε τώρα για τριαντάφυλλα λευκά. Βλέπετε πόσα έχουμε. Τα 200 και πλέον τριαντάφυλλα τα λευκά που έχει βάλει η Ζωζεφίν. Μα πρέπει να έρθουμε πάρα πολύ κοντά, να πάρουμε μικροσκόπιο για να δούμε τα τριαντάφυλλα. Εγώ νομίζω ότι απλά... Σας ακούλες είναι. Σας τύφλωσε η ομορφιά μας. Νομίζω ότι είναι η ώρα της ετοιμιγορίας. Τόσο γρήγορα. Ζωζεφίν Σάσα Μπάστα, τιτανομαχία. 61 η πελάτησά μου Ζώζεφιν με τι μαγιά με κρατάς, καρδιά μου που... Και βέβαια συμμαθήτριά μου στο τζαζ. Μπράβο Ζώζεφιν! Το έχει κερδίσει νομίζω τότε, το έχει κερδίσει. Το έχει κερδίσει, το έχει κερδίσει. Πάρτε το πάνω, να μπει και αυτό στο έδρανο. Μάλιστα. Πάμε για My Style Rocks. Μάτι. Η πελάτησά μου η Ανδριάννα η Παναγιώτη. Η Αμίνα Χακίμ και η πελάτησα η Ανδριάννα Παναγιώτου. Κοιτάξτε τώρα, εμείς εδώ παρότι ζήσαμε ένα δράμα, η Αμίνα η Χακίμ, όμως βρεθήκαμε στο πλατό του My Style Rocks, θα σας πω αμέσως. Έχουμε βάλει όλα αυτά τα ρούχα που βλέπετε, διότι ευρέθη στο σπίτι μας υγρασία και ακάραια στην ντουλάπα. Στην ντουλάπα τα ακάραια δεν είναι μόνο στο στρώμα. Κι όμως μπορεί να υπάρξουν και πάνω στα ρούχα. Και όχι μόνο ακάραια, ευρέθηκε ένα μικρό μαύρο μαμούνι, το οποίο έπρεπε να εξολοθρεύσουμε. Τι έκανε λοιπόν η Αμίνα. Ναι. Ό,τι βρήκε στην ντουλάπα λέει θα το σώσω, θα το σώσω, θα το σώσω. Αυτό το παλτό, αυτό το New York. Γι' αυτό και η Αμίνα αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχει σηκωθεί απότομα να πάει στη Λαϊκή και έχει ρίξει και ένα παλτό από πάνω. Αμύνθηκε η Αμίνα δηλαδή. Ήρθαμε. Αμύνθηκε η Αμίνα και έβαλε όλα αυτά τα ρούχα. Κι όμως όταν ξέρεις τη μόδα, ακόμα και το ρούχο που πάει να σου φάει το μαμούνι, το φορά σωστά. Λοιπόν. Αμίνα. Αμυνθήκατε εσείς, αλλά εμείς περάσαμε στην αντεπίθεση. Γιατί εμείς είμαστε κουμπάρες. Κουμπάρες όμως... Έτσι πήγατε κουμπάρα. Ναι, αλλά σε φίλη, φίλης, φίλου και σε... πώς το λένε... Για την ακρίβεια, σε ένα γάμο διαφορετικό. Ναι. Γάμο, γατογάμο. Εγώ έχω μια φίλη, λοιπόν, που πάντα έκανε πάρτι γενεθλίων στο γάτο της. Αυτή η φίλη έχει μια άλλη... που έκανε γάμο στο γάτο της. Ναι, οπότε βρέθηκε σε γαμογάτο τώρα. Ναι, σε γατογάμο, γαμογάτο. Σε γατογάμο. Αν ήταν γατογάμος και πήγατε με το τούλι και δεν σας το έχουν κάνει κορδέλες που τα βλέπουν οι γάτες αυτά και αφιονίζονται, τι να πω, πολύ λάθος ρούχο για το γατογάμο, όχι, αν όχι, αυτό όχι, είναι. Όχι, καθόλου. Ο γατογάμος θέλει το τούλι του. Είμαστε τέλειες, είμαστε αέρινες, είμαστε με φόρμα και πάλι λέμε είμαστε εδώ, παρότι είχαμε υγρασία στην ντουλάπα. Εσείς, αν πήγατε σε γατογάμο έτσι, δεν έχετε βγει νορμάλ. Ή σέρνετε από κάτω και 50 γάτες που έχουν μπει να παίξουμε το τούλι. Συγγνώμη, υπάρχει γάμος χωρίς τούλι. Πώς θα έρθει μετά. Ο γατογάμος. Ο γατογάμος θέλει το τούλι του. Καλά. Έτσι για να φιλοξενήσει από πίσω την πομπή. Την ετοιμιγορία σας. Λούπεν, συμφωνείς. Η Αμίνα Χακίμ πάει έτσι στο βόλιο για τσίπουρα, ε. Ναι. Α. Και η Ανδριάννα Παπαγιώτου. Σε baby shower πάει έτσι η Ανδριάννα Παναγιώτου. Και η Αμίνα έτσι για τσίπουρα το δέχομαι. Έτσι πάει και ο θεσμός τέλειος. Αλλά. Ή το baby shower δεν σας αρέσει. Τώρα βάζουν και μπαλονάκια, βάζουν παγωτάκια, βάζουν διάφορα. Θέλει μια ωραία φωτογραφία η κοπέλα λοιπόν, να έχει. Υπάρχει ετοιμιγορία που σίγουρα είναι για τα τσίπουρα. Πάμε, Αμίνα. Το πολύ πολύ για την τσιπούρα θα είστε. Κέρδισε η Αμίνα. 51-49 στα όρια του 50-50. Οριακά είμαστε. Λοιπόν,
Να περάσουμε, σας παρακαλώ, σε ακόμα μία δίκη. Αγαπημένες κυρίες. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Τι ευχαριστείτε ακριβώς? Για αυτό που έχω να υποστηρίξω αυτή τη στιγμή. Πελάτησά σας. Ειρήνη Ελένη Θεοδωροπούλου στη Θεσσαλία, η πελάτησά μου. Και Κατερίνα Μαρκοπούλου. Μαρκοπούλου, Μακεδονία. Στη Μακεδονία. Ειλικρινά, αν αυτή η μάχη δεν είναι 50-50, λυπάμαι πραγματικά, λυπάμαι ένορκη. Αχ, η πελάτησά μου, κυρίες και κύριοι, η πελάτησά μου με αυτό το καρέ. Η πελάτησά μου με αυτό το καρέ που, αν θέλει, κρύβει και το κολατσιό της, τόσο μαλλί έχει. Δηλαδή, κάνει έτσι, χραπ, φάζει ένα τόσο, τελειώνει το δελτίο, μπλα, το τρώει. Δεν είναι καρέ αυτό. Εκεί πέρα στη Θεσσαλία δεν ξέρω αν έχουμε πολλές... Μπομπέ καρέ είναι. Ανεμογεννήτριες, κάτι να την πήρε το αέρας και το έφερε από τη μια πλευρά. Μας φύσηξε μία τραμουντάνα που μας πήρε από εδώ. Ναι. Αλλά όλο το υπόλοιπο μας το έχει μπομπάρει. Είμαστε καταπληκτικές, φορώντας αυτό το κίμονο από κάτω, πραγματικά. Α. Γιατί όντως, Ελένη. Το μαλλί αυτό θα μπορούσε να είναι και μία περούκα από γκέισα. Είναι φοβερό αυτό το μαλλί που είναι τόσο πολύ. Μάλιστα. Και να σας πω και κάτι, Ελένη. Στην Αττική, παρουσιάστρια, στην ελληνική τηλεόραση, με τόσο μαλούφα, δεν υπάρχει, το λέω εγώ. Η πελάτησά μου πραγματικά είναι υπέροχη. Έχει κάνει και αυτό το διακριτικό make-up. Θα έλεγα λίγο το φως, ότι την κυτρινίζει τη γυναίκα, αλλά αυτά θα φτιαχτούν, δεν είναι τεχνικά ζητήματα. Την κυτρινίζει σαν έχει ύκτερο είναι η γυναίκα. Σας παρακαλώ, επειδή είμαστε ωραίες. Δείτε την πελάτησά σας και μιλήστε συνήγορα. Αφήστε τη δικιά μου. Τι να πω εγώ για την πελάτησά μου. Υπέροχη. Την υπέροχη, την κυρία Μαρκοπούλου που επέλεξε, μάλλον επίλεξε, θα έλεγε κανείς, αυτό το ροζ. Τη φοντανιέρα την ίδια, ένα τέτοιο χρώμα για να τονίσει και να υπερτονίσει τα χυλάκια, τα ροζουλιά. Διότι εσείς τι κάνατε, μια τρύπα στο νερό με αυτό που επιλέξατε για σακάκι. Εδώ μιλάμε η κυρία Μαρκοπούλου, κάνει την ανατροπή, κάνει τη διαφορά. Με αυτή την κουπ που πολύ... Συγγνώμη, διακόπτω τη ροή. Ναι. Η κυρία Μαρκοπούλου δεν είναι σαν ξαδέφτη της κυρίας Πευτίτση που ήταν στα διλήμματα. Ναι, αλλά η Πευτίτση. Καμπίτση, Πευτίτση. Πευτίτση είναι η Κατερίνα. Η Κατερίνα η Πευτίτση, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Τα φιλιά μας στην Κατερίνα. Και στη δύο. Και στην Κατερίνα Πευτίτση, φιλιά, και στην κυρία. Λοιπόν. Καμπίτση. Καμπίτση, η οποία έχει έρθει και εδώ η κυρία Καμπίτση. Τα φιλιά μας και στην κυρία. Βέβαια, μοιάζει στην κυρία Καμπίτση. Λες να είναι οι μακρινές της αδέρφες. Για βάλτε. Να το. Να τη. Είναι ίδιες. Έχουν συγγένεια σίγουρα. Βαρ, ναι, ποιος τελικά, ποιος σκέφτεται. Ναι, οι ξαδέρφοι, δηλαδή πραγματικά εδώ μιλάμε για ομοιότητα. Όπως και εμείς, σίγουρα μοιάζουμε σαν να είμαστε και σε σταθμό της Ασίας. Έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, τα νότιο-κορεάτικα. Και έχουμε και αυτά τα μαλλιά, τα νότιο-κορεάτικα. Μπράβο, Ελένη. Ελένη, πραγματικά, αν μπορείς να στείλεις ένα μήνυμα στον Δόζα Ρίφη 2 ή να πάρεις τηλέφωνο να μας πεις τι βάζεις αυτό το μαλλί και έχει τόσο πολύ φουντώσει. Σίγουρα όχι αυτό που έβαζε ο γνωστός μας ο. Φωτογράφος, ο κύριος Κουλός. Ο κύριος Κουλός, όχι, να, το έβαλε και καταστράφηκε. Εδώ η Ελένη έχει γίνει κάμπος. Κάμπος της Θεσσαλίας το μαλλί. Ο λοιπόν, κάμπος της Θεσσαλίας, βέβαια. Και ο κάμπος είναι... και η Μακεδονία. Πάμε να δούμε την ετοιμιγορία. Κυρία Ειρήνη μου. Κυρία Κατερίνα. Σε έλεγα Ελένη τόση ώρα. Κυρία Κατερίνα μου. Το ξέρα, απλά πίστευα ότι. Έπαιξε ρόλο ότι συγγένεια με διάσημο πρόσωπο. Βέβαια. Κυρίως. Έπαιξε ρόλο η συγγένεια με διάσημο πρόσωπο, λέω εγώ. Μπράβο στη Μακεδονία, μπράβο. Ωραία. Ωραία. Θέλουμε άλλο ένα. Υπάρχει δίκη, παρακαλώ. Ναι. Εντάξει. Τι να συζητάμε τώρα. Πω. Έχετε μείνει με το στόμα ανοιχτό, να ξεκινήσω εγώ, λέτε καλύτερα. Όχι. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό με την πελάτησά μου. Μπράβο, Δανάη. Και εμένα, πολύ. Και μ' αρέσει πάρα πολύ η αλλαγή που κάνει στο. Ναι, μ' αρέσει πολύ το χρώμα, έχει φωτίσει, τη πάει καταπληκτικά. Και το μάκρος βέβαια. Εγώ θα το κόβα λίγο. Ένα λίγο. Τσακ. Όπως το κάναμε και εμείς που βάλαμε όλα αυτά τα μαλλιά. Δεν έκοβα λίγο. Φυτρώσανε, δεν έβαλε. Ναι, καλέ, από αυτό. Μάλλον από την κυρία Ειρήνη που έχει πάρει το φάρμακο. Μπράβο, Δανάη, ίσως από τις πιο ωραίες εμφανίσεις. Κοίτα τι ωραία καλά έχει και ένα πρόσωπο που τη βοηθάει τρομερά με πολύ ωραία χαρακτηριστικά. Θα έβαζε ένα άλλο παπούτσι, γιατί το έχουμε δει πολλές φορές αυτό το συγκεκριμένο. Τι παπούτσι θα βάζατε σε αυτό, για πείτε μας. Θα βάζα ένα ροζ. Άντε τώρα, μου, τι ροζ αθλητικό. Πες δεν μίλησα εγώ για αθλητικό, αν και θα μπορούσαμε να βάλουμε και ένα ροζ αθλητικό, βέβαια. Εγώ αν έβαζα, θα έβαζα αυτά που είναι στη μόδα τώρα με την τριπλή φιάπα, ένα πάλι χρώμα, αλλά λίγο πιο ψηλό. Εμένα η Δανάη. Μα πού τα έχετε δει αυτό σε πρωινή εκπομπή, αν βάζετε, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην βάζετε, να ήταν συγγνώμη, έχετε δει εσείς τη Σούπερ Κατερίνα να πηγαίνει με τσόκαρο στην εκπομπή? Την είδατε έχετε δει με τις φιάπες? Την είδατε σήμερα πώς βγήκε.
κύμα στο κύμα. Παρατσενεύτηκα, έλεγα είναι, δεν είναι. Είναι αυτή, είναι, δεν είναι. Λοιπόν, Δανάη Μπάρκα, ίσως μέχρι στιγμής η μέχρι στιγμής καλύτερη εμφάνισή της τη σεζόν. Και εμάς μας άρεσε, βλέπετε την πελάτησά μου η Άρια Καλύβα, ήδη θέλει να την απαθανατήσει, να τη φωτογραφήσει, αλλά η Άρια Καλύβα... Τι να απαθανατήσει τον εαυτό της. Όχι, όχι, βγάζει την Μπάρκα που είναι δίπλα. Λοιπόν, η Άρια Καλύβα εδώ είναι. Εδώ, στο καλυβάκι, το ωραίο το τσαρδάκι, με την υπέροχη αυτή την επιλογή που έχει κάνει. Και έχει... Όχι, όχι, είναι από την ποιητική αδεία που κάνω σήμερα. Μα το τσαρδάκι χτίζεται, βέβαια, πετραδάκι, πετραδάκι. Ήρθε, ήρθα, ήρθαμε. Και ήρθε, λοιπόν, με αυτό το υπέροχο, υπέροχο σκουλερίκι, γιατί ναι, το τολμάει. Κάνει και την ανατροπή. Μεγάλη και τρία μικρή. Συνδυάζει πάρα πολύ καλά, σας παρακαλώ πολύ. Συνδυάζει πάρα πολύ ωραία τη φούντα, τη φούντα που κρέμεται στο σκουλαρίκι. Να τα αφήσει τα ψαρικά μου που έχει πάρει το σκουλαρίκι που είναι για τσαπαρί και για καλαμάρι. Να τα αφήσει. Ζηλεύεται, ζηλεύεται. Που το έχει συνδυάσει απίστευτα με αυτό το πουλοβεράκι. Αν θέλετε, τολμήστε και βάλτε πουλόβερ με αυτές τις αγκράφες πάνω. Εμείς να τολμήσουμε. Ακούστε. Φέρτε μας πίσω τα ψαρικά μας που τα βάζετε σκουλαρίκια, γιατί έχουμε να πάμε με το Βάνια για ψάρεμα. Και ηρεμήστε, γιατί εμείς τώρα έχουμε κάνει την εμφάνιση σεζόν. Να πάρετε δικά σας. Που πάμε εμείς. Πάμε όπου θέλουμε. Γιατί είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ και τολμάμε. Πού πάτε έτσι, πείτε μου, ήταν το My Style Rocks. Πού πάτε έτσι. Και στα δικαστήρια μπορούμε να πάμε εμείς. Έτσι θα πάτε στα δικαστήρια, σημαδούρα. Τολμούμε. Μα τι λέτε, τολμώ, κυρία μου. Είναι λίγο γουτστοκ η εμφάνιση. Τολμώ, παιδί που ζεις, να περπατώ. Τολμώ. Τόλμα εσύ και τώρα που θα δεις την ετοιμιγορία. Θα κερδίσουμε. Ξαπλωτώ. Δώσε την ετοιμιγορία. Να το. 57 είδε η Δανάη Μπάρκα και... Κακοδικία. Δεν μεταδίδω άλλο. Κακοδικία. Έλα. Ήρθες, ήρθα, ήρθαμε. Και ερχόμαστε. Πού πάμε. Ωραία Πέμπτη, αλλά ακόμα πιο ωραία Κυριακή για εδώ το Open Beyond. Και σας έχω την ανακοίνωση ότι 18 Δευτέρου κληρώνουμε τα δύο τεράστια δώρα που τρέχουν στους διαγωνισμούς μας. 6.000 ευρώ μετρητά. Όχι από εμάς, από την αγαπημένη μας Βιοκαρπέτ. Ένας από εσάς λοιπόν που θα στείλει μήνυμα ή θα πάρει τηλέφωνο θα κερδίσει 6.000 ευρώ μετρητά. Να πούμε ότι η Βιοκαρπέτ γιορτάζει έτσι τις μεγάλες εκπτώσεις που έχει αυτή την εποχή με όλα τα χαλιά έως μείον 50%. Βλέπετε, πιάσε πάλι κρύο. Πηγαίνετε και διαλέξτε τα χαλιά σας σε ένα από τα 45 καταστήματα Βιοκαρπέτ ή αν προτιμάτε online αγορές στο e-shop της εταιρείας biocarpet.gr. Και έφτασε η στιγμή του Πεζό. Πεζό 208 like. Αυτή την Κυριακή, μην ξεχνάτε, στην εκπομπή της Ανίτας, το Next Please, θα έχουμε την κλήρωση του αγαπημένου αυτού αυτοκινήτου. 19.000 ευρώ η αξία του. Ξέρετε πολύ καλά τα στοιχεία του, σας τα έχουμε πει αρκετό καιρό και ήρθε η στιγμή να γίνει δικό σας. Μπορεί και με ένα μήνυμα ή ένα τηλεφώνημα να είστε εσείς ο τυχερός. Βάλτε φίλους, βάλτε την οικογένεια και στείλτε ζήτα αλφα κενό ονοματεπώνυμο στο 14800 ή τηλεφωνήστε στο 14800. Άρα για ποιος να τα πάρει τα δώρα, ρε παιδιά, έναν άντρα ή γυναίκα. Όχι, και να μας πάει μια βόλτα. Ναι, α, εσύ λες να... Και 6.000 ευρώ μετά μας πάρει ένα... όχι, να μην μια ταβέρνα. Ένα μπουζούκι. Να μην τα πετάξει. Όχι, επειδή μου έτσι μια ταβέρνα που λέει. Να μην τα πει γιατί θα του ζητάνε δανεικά μετά. Καλά λες, καλά λες. Άλλωστε εμείς θα μάθουμε να μαγειρεύουμε από μόνοι μας, από το Master Chief. Ναι, είναι η Πέτρα Τζατζίκη και ο Ανδρέας Σιωπηχτός. Ο νικητής του Master Chief πότε θα τα κερδίσει. Ο νικητής του Master Chief. Πόσα. Θα δούμε πόσα θα κερδίσει, δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι μπορεί να είναι ένας από αυτούς τους δύο. Λες. Είναι δικά μας τα παιδιά. Πού είσαι ρε Ανδρέα Σκουφιχτέ. Πού είσαι ρε Πέτρα Τζατζίκη να πω. Πού είσαι ρε Ανδρέα, πού είσαι αγόρι μου καλά. Καλά. Είμαστε μόνοι δύο χαρούμενοι στο σπίτι ρε Ανδρέα. Τι γίνεται, τι χαρά είναι αυτή. Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω, που είμαστε δίπλα, παίζουμε ομαδικά, τι ωραία που τα κάνουμε. Όλοι άλλοι είναι την καστανέβρα. Γιατί ρε εσύ τόσα νεύρα ρε. Είναι αυτά τα νεύρα. Δεν καταλαβαίνω. Είσαι έχασε με τον πλάστη γιατί έχω αρχίσει και τώρα. Όχι, μην φοβάσαι, μην φοβάσαι ακόμα. Δεν, έχω εγώ πίνω ένα τσάι καλό από τη Θήβα. Δεν πιστεύω να ροχάλιζε κανένας και να μην κοιμήθηκες. Όχι, εγώ ροχάλιζα. Α, και εγώ ροχάλιζα. Γι' αυτό ξυπνήσαμε και δύο στο μπαλκόνι. Εμείς μια χαρά ήμασταν. Γιατί μας ξύπνησαν στο μπαλκόνι. Όλος είχε κάτι νεύρα εκεί πέρα. Φύγει εντάξει. Το και ο Λευτέρης όμως ήταν σαν να πάρκαρε το τέτοιο. Από την Κρήτη, το καράβι να πούμε. Και πάλι νίκησε όμως, ε. Τι να πω, να είναι καλά ο άνθρωπος. Άμα είναι. Σήμερα θα κοιμηθώ, θα σε ακούω να ροχαλίζει εσύ να κερδίσω εγώ αύριο και μεθαύριο ροχαλίζω εγώ για σένα. Εντάξει, θα κρατήσω εγώ βάρδια. It's a deal. Πώς είστε σήμερα, ξεκουραστήκατε? Χριστίνα. Καλά, σε έτοιμοι για όλα? Ναι. Δευτέρη.
Εγώ δεν ξεκουράστηκα. Δεν ξεκουράστηκες? Όχι. Η μπριγάδα σου? Και όλη η μπριγάδα πιστεύω ότι είναι έτοιμη, ξεκουραστήκανε. Εμένα δεν με αφήσανε να κοιμηθώ σήμερα, αλλά όλα καλά. Γιατί το χαλίζανε? Πολύ. Όχι, όχι. Δεν κάνουμε συμβουλίο. Πρώτα απ' όλα, φύγετε τώρα όλοι να μου, γιατί θα τσαντιστώ. Γράφω τον πίνακα. Αυτή η μαγιά του Λευτέρη, όλη από πού προκύπτει, πιστεύεις? Από την αϊπνία, λογικά. Από την αϊπνία. Μα και αυτός ντροχαλίζει όμως, ό,τι λένε. Κοίτα, ναι, να σου πω κάτι. Απλά εκείνη την ώρα είναι στο ξύπνιο που είναι μέσα από τον ύπνο. Άρα κοιμάται, εγώ αυτό κοιμάται. Καταλαβαίνω. Εγώ, εντωμεταξύ, λέω προφανώς ήδη η παραγωγή ότι μαλώνουν και λέει θα φέρουμε τον Μάρκο του Σεφερλή να παίξουμε το «Η μαμά σου μαγειρεύει καλύτερα από τα δικιά μου». Και αυτό φώναζε ο καθένας, ας πούμε, πράγματα. Και τελικά ήταν, φωνάξε όλοι στον Άγχελ. Και έπαθε αυτό, δεν ξέρω τι. Ζαβλαμά έπαθε. Ζαβλαμά έπαθε. Φέρε τι γίνω, φέρε τ' άλλο. Άγχελ τώρα, Άγχελ τ' άλλο, Άγχελ τ' άλλο. Έδωσε όμως τα ωριά του, το είπε. Και έδωσε και πόνο. Βάλε τα τρία που πειράζει, όμορφα ορτικάκια. Δεν πειράζει, τα τρία που όμορφα ορτικάκια. Έτσι, μπράβο. Κομπλένε, κομπλένε. Θα γεμίσω κορνέ με τη... Γεμίσεις κορνέ με ένα μελάκα, όλα τα άλλα είναι έτοιμα. Δυσκολία και πάω. Σάλτσα πάμε. Πάει στο χειρό. Να μέσανε και πήγε. Βγάλ το αυτό στο πλάι, στο ξύλο. Δεξιά στο δεξιά. Άγγελ, έχει ρατήσει. Μη φωνάστε, μα... Έχετε δουλέψει κουζίνα. Πιάσ' την κουτάλα, πιάσ' την κουτάλα, άσ' τον πλάστη, άσ' τον πλάστη, άσ' την κουτάλα, άσ' την κουτάλα, πιάσ' το μακαρόνι, τη ζυγαριά, τη ζυγαριά, τη ζυγαριά, όχι τη ζυγαριά, μην την πιάσει τη ζυγαριά, σε παρακαλώ, πιάσ' το ρύζι, το ρύζι. Έχεις δουλέψει σε κουζίνα? Όχι, πρώτη φορά. Ούτε εγώ, αλλά δεν ήξερα ότι είναι έτσι, αν είναι έτσι δεν πάω. Ω, να μην πάμε άμα είναι. Καλά, όχι, θα μας παίρνανε. Δεν σου πω, δεν πειράζει, στο τέλος κάτσε που κερδίσουμε εμείς. Και τελικά, λέω κι εγώ, η Γεωργία λέω δεν θα φανεί καθόλου. Αν δω, πίσω έχει αχλάδα την ουρά και επίσης. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Ρέμισε. Έλα. Τι παρακαλώ. Τι λάτζα θα κάνουμε. Ξέρεις που είμαι, πόσο μεγάλη σεφ ξεκίνησα με πουλάτζα. Είμαι οκ με το να είμαι λίγο πιο πίσω γιατί θα βγω μπροστά. Θα μου δοθεί ευκαιρία μέσα στο διαγωνισμό και θα κάνω ό,τι έχουν κάνει αυτοί πολύ καλύτερα. Και έτσι θα, όχι, θα τους βάλω τα γυαλιά. Δεν χρειάζεται τώρα να κνευριστώ. Δεν θεωρώ ότι ο Σοφοκλής είναι ο μάγειρας, ο τρελός, ο πολύ καλός. Στο σπίτι μόνο αυγά φτιάχνει. Δεν έχει φτιάξει ένα φαγητό για να δούμε κι εμείς. Γιατί εγώ έχω μαγειρέψει και στο σπίτι και τα παιδιά τους άρεσαν πάρα πολύ όλα όσα έχω κάνει. Καθάρισε ζυγαριά, καθάρισε ζυγαριά. Άσε πλάστη, καθάρισε ζυγαριά. Ένα-ένα τον κόκο, μέτρα τους κόκκους από το ρύζι. Μέτρα τους κόκκους από το ρύζι. Μέτρα τους κόκκους. Πόσοι είναι, πόσοι είναι. 112, 113, 112, 114. Ρίξε μέσα τον κόκο, ρίξε τον κόκο. Πιάσε τη γάνη. Καθάρισε τη γάνη, καθάρισε τη γάνη, καθάρισε τη γάνη. Α, κάπου τότε αυτό να συμβαίνει πριν λίγες μέρες. Λοιπόν, τέλος πάντων, είδες τι είπε η Γεωργία. Εγώ φτιάχνω και κανένα τσικάλι φαΐ. Ο άλλος μόνο αυγά. Πώς το βλέπεις, μέχρι το επόμενο επεισόδιο θα έχει γίνει. Το μπαμ το μεγάλο στο Masterchef. Το μπαμ το μεγάλο θα γίνει στο Masterchef. Εγώ με τα αυγά είμαι πολύ κομπλέ γιατί είμαι πρωτεϊνικό, ζω και γυμναστικό. Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Γιατί θέλω να διατηρήσω το σώμα μου. Άλλωστε, εμείς τα μοντέλα δεν τρώμε ποτέ βράδυ. Αλλά εμείς περιμένουμε και λέμε τώρα. Ναι. Ποιος θα κάνει το μπαμ, Λευτέρης, Γεωργία, Άγγελ. Ψηφίστε στο. Το Λάκη. Αυγό θα την κάνει. Το αυγό, λες. Βέβαια. Σου άνοιξε, αγόρι μου. Πώς δεν μου άνοιξε, Κατερίνα. Κάθε μέρα μου τάζεις κάτι για ένα καφέ πια. Λοιπόν, πάω να μαγειρέψω. Α, τι θα φτιάξεις. Εμείς στα μοντέλα αυγά τρώμε. Τι γανιτά. Ό,τι έμαθα κι εγώ από το Master Chief. Εντάξει, εντάξει, αγάπη μου. Με αβοκάντο, από κάτω. Τι? Με αβοκάντο. Με αβοκάντο. Καλά, αβοκάντο και φέρε και σε εμάς. Α, τι να. Πώς σε είπε. Α, τέλειο, μα θα χαρέσει τώρα, αγαπάμε αφού. Τιμητικό. Τι ήθελα να πω, καλέ, η Άννα πού είναι. Η Άννα, η Ζερδέλη. Της είπα, ρε παιδάκι μου, της έστειλα μήνυμα, μιας και έγινε η σύγχυση με τον ποιητή, να έρθει να πιούμε ένα καφέ, ρε. Α, ναι, ναι, εγώ έχω και τα ποιηματά της εδώ. Μπράβο, έστρωσα στην τραπεζαρία. Α, έλα, φέρε να κάτσε, γιαγιά, έλα. Φιλί, φιλί, μαρόνι. Πόσο φιλί, φιλί. Σήμερα. Κάτσε καλέ, φιλί, φιλί λέμε. Το έχει βάλει και η Ζέτα αυτό. Γιατί,
Πάρε σε παρακαλώ να δούμε. Ποιο άλλο το έχει βάλει. Δεν ρωτάω, δεν ρωτάω, δεν ρωτάω. Μπράβο, ρε Άννη. Κούκλες. Όχι, σήμερα είσαι πολύ δυνατή. Δεν μπορώ να πω. Δεν ήμουνα. Αχ, έκατσε και αυτό. Κοίτα κατάσταση. Το άλλο πόδι, το άλλο πόδι, το άλλο πόδι. Καλά, καλή. Ίδια είναι. Ίδια το κορίτσι μας. Και ήρθε η ώρα να πιούμε καφέ που έγινε παρεξήγηση με τον ποιητή σε ρουκ, ζουκ και πάλι. Φύγαμε. Λοιπόν, καθίστε, καθίστε. Έχω και μπισκότα. Έλα, γιαγιά. Βεβαίως. Έχω φτιάξει τους καφέδες, είμαστε έτοιμες. Ελάτε να κάτσουμε εδώ λίγο τα κορίτσια, ρε παιδάκι μου. Είναι καλά, είναι καλά. Έφερα και τις σημειώσεις για τα ποίηματα. Έλα, ρε παιδιά, ελάτε να κάτσουμε εδώ λίγο τα κορίτσια να τα πούμε. Έλα, νουλα μου, πιες καφεδάκι ωραίο που σου έχω φρέσκο. Ήρθαμε. Ήρθανε. Ήρθαν. Ελληνικό πίνουμε, εγώ γαλλικό έκαμα. Γαλλικό, αλλά το ρουφάει και το γαλλικό η Άννα. Γιατί απαγορεύεται. Όχι, όχι, άμα θέλει να σου πούμε τον καφέ, εμείς δεν. Λοιπόν. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να σας πω για το quiz το οποίο καίει τον κόσμο. Ναι. Ποια παρουσιάστρια πήρε χθες δαχτυλίδι. Ποια. Θα σου το πω μετά. Τι μας ρωτάς τότε. Τελευταίο. Ποια πήρε δαχτυλίδι παρουσιάστρια. Μπράβο της πάντως άμα πήρε δαχτυλίδι. Μπράβο της. Πάντως χθες που ήταν το Αγίου Βαλεντίνου, κάποιες το γιορτάσανε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή δεν γιορτάσανε, σου λέει, με το τέρι τους, με τον Βαλεντίνο του. Ναι. Αλλά τι κάνανε. Τι κάνανε. Σου αρέσει σοβαρό. Γυναικεία πράγματα, γυναικείες καταστάσεις. Να σου πω και κάτι. Ναι. Γιατί να μην την πάνε να περάσουν καλά. Δηλαδή με το ζόρι ο Βαλεντίνος, είπαμε, έχει πολλές μορφές. Ποιες ήταν όμως, αυτό με νοιάζει. Λοιπόν, εγώ θα σας τα πω. Όλα. Ναι. Με το νι και με το σίγμα, με το σις και με το σας. Έχουμε και καφεδάκι. Έχουμε και μπισκότα. Τρώγεται. Ναι, ναι, τρώγεται, δεν τρώγεται. Φάε εσύ και θα δούμε. Μπράβο, καλή τύχη. Δες το βίντεο πρώτα και μετά θα στα πω. Ωραία. Love is in the air. Everywhere I look around. Love is in the air. Love is in the air. Everywhere I look around. Ιωάννα Μάνδρου. Βέβαια. Βεβαίως. Τι κάνανε. Στο σπίτι. Τους κάλεσε η Τατιάνα Στεφανίδου και τις φιλενάδες εκεί. Μάλλον είπε αγαπημένα μου Νίκη Ευαγγελάτε, επειδή θα αργήσει πάρα πολύ στη δουλειά σου, δεν ξέρω. Γιατί. Σε ποιο... Τι έγινε. Μπλέκτηκε σε κανένα γραφικό, τι έγινε, είχε βάλει καμιά σύραγγα. Εγώ σκέφτηκα ότι θα μπει και μέσα σε κανένα. Πώς το λένε αυτό το. Με τη λάβα. Κόλλησε μια ηφαίστειο. Σε κανένα ηφαίστειο και θα ήμουν εκεί όπως την άλλη φορά. Και τι τη νοιάζει, άμα θέλει, τον βγάζει ομοίωμα στο σαλόνι και τον έχει πάντα παρέα. Αυτό είναι το καλό μέχρι σήμερα. Δεν τον έβαλε σε ένα μπαλονάκι, βέβαια, ομοίωμα. Θα τον βάλει. Πάντως, να σου πω κάτι, τα κορίτσια ξεμιστάνε με ένα μυστικό. Οχ, και καλοντιμένε. Αλλά εκεί θα πολύ καλύτερα περάσει από άλλου κι άλλου. Από άλλου. Δηλαδή. Αυτή την ημέρα μαλώνει, κάνει με τα δώρα που σου πήρε, δεν πήρε. Ναι, ισχύει. Να ξέρει ότι είναι η μέρα με του περισσότερου χωρισμού, ο Βαλεντίνο. Να με. Για τα δώρα, εμεί τσακώνουμε. Και για όλα. Και για όλα. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούγαμε το Ρομπ για την πεθερά του και είχαμε δει κάτι που το είχε μαγειρέψει. Τώρα μα τη δείχνει. Τώρα όμω η κυρία Μέρη το έχει κάνει μουσακά. Δηλαδή έχει κάνει ένα ολόκληρο ταψί. Δεν μπορεί να μα φέρει εδώ πέρα ένα ταψί να πάμε κι εμεί ένα κομμάτι. Δεν πρέπει να έχει επιζήσει από το Ρομπ. Έφτιαξε μουσακά, είμαστε, το ξέρουμε, το είδαμε. Το είδαμε, τα ανέβασαν. Δείτε το πριν κατέβει. Δείτε τον πριν φαγωθεί. Έχετε φάει το μουσακά τη κυρία Μέρη. Χάσετε. Χάσατε. Η παραγγελία ήρθε. Για πες το νερό, πάνε καλός. Μα. Είναι καλό. Ωραία μανούλα μου. Παιδιά, αυτό δεν ήταν κομμάτι. Αυτό ήταν το αεροδρόμιο της Τανάγρασης. Εκεί πάνω κάνουν προσγείωση στο F-16. Το κόψανε στα 4 το ταψί, κατάλαβες. Μπράβο, γι' αυτό δείτε το πριν φαγωθεί. Καλά είπαμε εμείς. Μπράβο το παιδί, πάντως γύρισε με ωρέξεις. Τι να κάνει, νηστικό έμεινε εκεί πέρα. Τόσο καιρό. Παστίτσιο εσείς τώρα. Παστίτσιο, όχι, μουσακά τρώμε όμως. Ναι, μας αρέσουν τα τηχανικά. Να σας φτιάξω λίγο τη διάθεση. Φτιάξτε την ερεάνα μου. Λοιπόν. Βγήκε σήμερα ο Αλέξανδρος ο Κατσαρίδης στη Φέη της Κορδά. Ναι. Και έδωσε. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας. Και έδωσε ένα ρεπορτάζ. Α, ρεπορτάζ. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή του χρόνου τον Ιούνιο του 2025 λύγει το συμβολαιό της. Και επειδή ο Αλφα μας έχει συνηθίσει το να κάνει πολύ νωρίς τις συζητήσεις, κάτι ήξερε. Έτσι τα έκανε και πέρσι και με την Ναταλία Γερμανού και με την Κατ Κεν. Και τσουπ τσουπ τη κλείδωσε. Ναι. Και επειδή κλειδώνει, μάλλον θέλει να κλειδώσει πάλι τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, θέλει να τη προτείνει κάτι. Έξτρα. Έξτρα. Κοίτα, αν δεν κλειδώσουν φέτος τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, ποια θα κλειδώσουν. Δηλαδή, και εγώ αν θα έβαζα 4 βουλοκέρια. Η εκπομπή πάει περίφημα. Ναι. Το Happy Day, όχι απλά περίφημα. Σε μια χρονιά η οποία είναι η χρονιά τη αστάθεια και τη τρέλα. Ναι. Υπάρχουν 4-5 πυλώνες τηλεθέασης οι οποίες βαστάνε. Είναι το Happy Day σίγουρα. Τι άλλο θα. Εγώ ξέρετε τι πιστεύω. Τι. Μαντεύω. Μάντεβε.
η Σταματίνα πάντα είχε ένα μικρόβιο ενημέρωσης. Μήπως είναι κάτι προς τα εκεί. Μία εκπομπή τύπου αρένα, όπως κάνει η Μαρία Αναστασοπούλου. Έχεις διαβάσει το ρεπορτάζ του Κατσαρίδη? Όχι. Τώρα από μόνη μου τα λέω. Λοιπόν, μαζί με το Βερίκιο. Μόνη μου τάπα. Το κανάλι θέλει να της δώσει τηλεπαιχνίδι. Α. Άρα άκου εδώ τώρα τι γίνεται. Αλλά η Σταματίνα δεν θέλει τηλεπαιχνίδι. Θέλει κάτι. Α, να γιάσω αυτό που είπε. Λίγο στην ενημέρωση. Λίγο πιο συνεντευξιακό. Λίγο Σρόιτερ. Άρα αν είναι ενημέρωση, θα πάει με το Βίρκιο, δηλαδή. Μπορεί να πάει και μόνη της. Να ρωτήσω κάτι. Μήπως αυτό πατάει και στις φήμες που λένε ότι επανέρχεται το deal. Άρχισε το καλό, λες να πάρει το deal. Σιγά. Ταράχτηκε, θα βρεθούμε από κάτω από την καταπακτή. Και νομίζω ότι θα πρέπει να περάσει η Σταματίνα Τσιμτσιλή για να κάνει δοκιμαστικό για το deal, αλλά νομίζω ότι δεν θα το θέλει. Γιατί είναι καθημερινό το παιχνίδι, καθημερινή η σειρά. Η σειρά το Happy Day που είναι ζωντανά, να παίζει. Και διπλές εκπομπές, 7 στα 7, κατάλαβα. Καλά, το deal είναι γραμμένο όμως. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι το ίδιο να είσαι το πρωί και το ίδιο να είσαι και το απόγευμα. Ούτε δεν ξέρεις. Μπορεί να γίνει deal Σαββατοκύριακο, μπορεί να γίνει super deal που είναι, που είναι επεισόδια λιγότερα. Τέλος πάντων, ό,τι και να κάνει, καλά θα πάει. Η αλήθεια είναι ότι όταν κάνεις κάτι πολύ δοκιμασμένο και πάει πολύ καλά, γιατί να μην δοκιμάσεις και κάτι άλλο. Ναι, ας δοκιμάσει. Εγώ είμαι κοντά σε αυτό που θέλει και η ίδια. Ορίστε. Το εβδομαδιαίο αυτό, το σκεπτικό με τις συνεντεύξεις. Πάρτε μας το πρόγραμμα του Αλφα, μόλις το έκλεισε η Άννα. Τελειώσαμε. Αυτό πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, επίσης είναι και ο. Ναι. Ο Θέμης ο Γιωργαντάς. Είπε ο Κοτσαρίδης ποιο για το Θέμη τον Γιωργαντά. Το βραδινό. Αχα. Εκπομπή, καινούργια. Συζητήσεις λέει για επιστροφή. Για να έρθει να ξανά στο Open. Το After Dark. Σκοτεινά πράγματα. Λοιπόν. Ωραίο είναι. Αυτά θέλουμε. Τα σκοτεινά μας αρέσουν. Γενικά μας αρέσουν να ξεκινάνε νέα project και να ανοίγουν και καινούργιες θέσεις και γενικότερα να υπάρχει ποικιλία. Εγώ δεν μας αρέσει. Δεν μας κάνει εκεί και το εγώ δεν πάω γιατί έχει το ξεμολογητήριο. Να μου βγουν όλες οι πομπές στη φόρα. Α, παπα, κάτσε εδώ. Ό,τι είπε ο Κατσαρίδης σας λέω. Λοιπόν. Α. Τι. Ποια είναι η παρουσιάστρια λοιπόν που πήρε χθες δαχτυλίδι, ήρθε η ώρα να σας το αποκαλύψω. Ας πάρω το σοβαρό μου. Λοιπόν, η παρουσιάστρια που πήρε χτες το δαχτυλίδι του Αγίου Βαλεντίνου. Μάλιστα. Πρωινή, μεσημεριανή, βραδινή ζώνη. Πρωινή, μεσημεριανή. Δεν θα μας μεσημεριανή. Μεσημεριανή ζώνη. Σαν μεσημεριανή. Σαν μεσημεριανή. Σαν Ρέμο, σαν Ντιέγκο. Έγινε. Σαν Ρέμο. Σαν να φάει και καμία τώρα. Γιατί θέλετε είναι κάτι άλλο να ρωτήσετε πριν την αποκάλυψη. Όχι, δεν θέλουμε να σε ρωτήσουμε. Είναι σπάνιο φαινόμενο. Ποια είναι η παρουσιάστρια που πήρε δαχτυλίδι. Να. Έμεινε. Ένα όνομα θα πω. Α, ναι. Και στο καπάκι θέλω να πέσει το βίντεο. Μάλιστα. Γιατί θα πέσει. Μάλιστα. Θα πέσει το βίντεο. Θα πέσετε τα νάσκελα. Θα πέσουμε και θα μας πλακώσει. Παρακαλώ. Κατερινάκη Ζαριφάκη. Είμαι σε σοκ. Ήρθε ένας μόλις στο γυμναστήριο και μου έδωσε δαχτυλίδι. Ήταν το δικό μου και το έχω ξεχάσει να μηχάνημα. Μωρή, έχεις άλλη με το όνομά σου, Κατερίνα Ζερίφη, έχει τη συγγένεια. Μου κάνατε πλάκα ότι πήρα δαχτυλίδι και το πήρε άλλη. Θα το φάω και θα αυτοκτονήσω. Συνωνυμία δηλαδή, είναι στο Ντουμπάι το κορίτσι και τη λένε Κατερίνα Ζαρίφη. Έχετε το ίδιο όνομα, την ξέρει. Όχι, αλλά αν γίνεται να βρούμε την Κατερίνα Ζαρίφη που θέλω μια μικρή ανταλλαγή, να πάω εγώ Ντουμπάι να έρθει εδώ η κοπέλα. Α, μόνο αυτό θέλεις ανταλλαγή, τίποτα άλλο. Το δαχτυλίδι δεν. Το δαχτυλίδι δεν. Το δαχτυλίδι έμεινε στην Κατερίνα Ζαρίφη στο Ντουμπάι. Ντουμπάι, bye. Έμεινε. Πάμε και ερχόμαστε. Περνάμε τη σφάση του Μουσταρδί. Έφυγε η μία με το κίτρινο και ήρθε άλλη μια κούκλα η Έφη Μαλτέζου με το κεχριμπαρί της. Το κεχριμπαρί, ναι, φόρησα και κεχριμπαρί. Ασορτή. Είσαι πάντα. Η κυρία Δάβο από το μάρκετινγκ μου λέει: έχεις κόλλημα. Φοράς τα ίδια σκουλαρίκια. Ναι, ναι. Είναι, βασικά είναι για να κοιτάτε εδώ πώς έκανα το anti-aging makeover. Να τραβήξει την προσοχή. Έχεις δέρμα καταπληκτικό. Στο έχω πει δηλαδή και εκτός κάμερας, το ξέρεις το make-up. Καλά, φυτατωμένη είμαι, μη φανταστείς, αλλά έχω και την ομάδα μου που με βάζει στο anti-aging makeover και βγαίνω πιο φρέσκια, ρε παιδί μου. Έβλεπα το δέρμα ναι. σου και εσύ δεν πρέπει να κάνεις πολύ ηλιοθεραπεία. Δεν κάνω. Η αλήθεια είναι γιατί είμαι ένας κατάλευκος άνθρωπος. Είναι σαν τσιγαρόχαρτο το δέρμα μου. Εμείς οπότε πάλι που ξεροψινόμαστε, πάμε και μπαίνουμε εδώ στα μηχανήματα και συνεχίζουμε. Είναι ωραίο μωρέ το μαύρισμα. Και κοίτα τώρα, αν όντως έχουμε βλάβει από τον ήλιο, αφού υπάρχει αυτό, γιατί έτσι όπως το ακούω, anti-aging makeover, μιλάμε για κάτι. Για πολλές κατευθύνσεις. Στρογγυλοποιημένο, σύνθετο.
Είναι για όλες τις ηλικίες, παιδιά, να σας πω γιατί. Γιατί δεν κάνει μόνο, δεν σβήνει μόνο τα σημάδια του χρόνου. Κάνει μια ολική ανάπλαση. Είναι anti-aging makeover. Φαντάσου όμως ότι έρχονται νέα παιδιά που καθαρίζουν τους πόρους από το σμίγμα, κάνουν ανόρθωση ουλών, ρυθμίζεται η λιπαρότητα. Είναι 4 στάδια, 4 τεχνολογίες και θα τις δώσουμε 97 ευρώ. Είναι μια τηλεοπτική προσφορά από 3,50, έτσι, η αρχική. Θέλω να τονίσω στον κόσμο ότι ισχύει μέχρι να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Βεβαίως. Είναι για λίγα λεπτά, είναι πολύ μικρό το διάστημα. Πρέπει να μας πείτε εδώ Ζαρίφη 2 για να κλειδώσετε το 97 ευρώ για 4 τεχνολογίες στο 210-51-58-160 και 7053-53 στην Κύπρο. Βλέπω λοιπόν τη μαγική έκφραση που θα σπάσουν τα τηλέφωνα. Φυσικό lifting χωρίς νηστέρι. Φυσικό. Φυσικό. Αυτό όλοι θέλουμε όλοι να κάνουμε. Γιατί εντάξει, το lifting κάνει μεγάλη διαφορά στον άνθρωπο. Ναι, αλλά φαίνεται. Όλοι δεν θέλουμε το νηστέρι. Ναι, ναι. Άσε που, αν είναι αποτυχημένο, είσαι χειρότερος. Ό,τι χειρότερο. Είσαι χειρότερος μετά. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, εδώ είναι πολύ φυσική η όψη. Εδώ, παιδιά, ξεκινάμε με τα μόρια υδρογόνου, το pumping αυτό το μαγικό, που το κάνουμε και για ανόρθωση του άνω βλεφάρου και για να σβήσουμε τις ρητίδες της έκπληξης. Και εδώ τώρα είναι η οντοφόρηση. Σας τα λέω όπως τα βλέπουμε για να είναι κατανοητά και στον κόσμο. Ναι. Τα μόρια υδρογόνου κάνουν την ανόρθωση και του οβάλ και του λαιμού και του ντεκολτέ και η οντοφόρηση αντικαθιστά τη βελόνα. Δεν έχουμε βελόνα. Καθόλου. Καθόλου. Άρα δεν έχουμε πόνο. Δεν έχουμε πόνο, δεν έχουμε σημάδι και αυτές οι καταπληκτικές κυλινδρικές απολύξεις, αυτά τα κυλινδράκια εισάγουν τα μεσοθεραπευτικά υλικά χωρίς να τραυματίσουν το δέρμα. Δηλαδή μποτολίνη αντί για μπότοξ, ή αλουρονικό, ροσάιν, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, συν τα μόρια υδρογόνου που βλέπουμε εδώ. Είναι οι δύο πρώτες τεχνολογίες. Αλλά μετά. Να ρωτήσω κάτι, επειδή βλέπω τώρα αυτή εδώ πέρα την. Ναι, 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 φτιάχνει εδώ τις ρητίδες του καπνιστή. Αυτά μπορούν να αφήσουν κάποιο σημάδι, επειδή με έχουν ρωτήσει άνθρωποι. Βέβαια, γιατί σου λέει αφού είναι τόσο ωραίο το αποτέλεσμα, ναι, μπορεί να είμαι κόκκινος και μετά. Και τόσο, γίνεται τόσο άμεσα βαθιά ορατό η δουλειά. Ναι, 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 ναι. Επειδή δρούνε με μόρια υδρογόνου, με τεχνολογία, με χαμηλή ισχύ ρεύματος ή οντοφόρηση, δεν τραυματίζουν το δέρμα. Τέλειο. Δρούν από μέσα προς τα έξω, υποεπιδερμιδικά. Και αυτή είναι η μαγεία της τεχνολογίας, θα με ντύζενες, ότι είναι νέας γενιάς και δεν χρειάζεται να κρυφτούμε μετά, να απέχουμε, παίζει ρόλο. Να βάλουμε make-up. Δεν χρειάζεται, παιδιά. Δηλαδή φεύγεις, βλέπεις το αποτέλεσμα αμέσως στον καθρέφτη και αυτό συνεχίζει να δρά. Γιατί έχουν μπει μπροστά οι δικοί μας ινοβλάστες και παράγουν κολαγόνο και ελαστίνη. Βεβαίως. Και ενισχύουμε και εμείς με νεράκι να πούμε, γιατί όλες αυτές είναι θεραπείες που βοηθάνε πολύ στην ενυδάτωση. Την ενεργοποιούν έτσι κι αλλιώς. Προστίθεται και οι ραδιοσυχνότητες και οι υπέρηχοι και ολοκληρώνεται το lifting σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ για να έχετε ωραίο δέρμα σαν την Κατερίνα. Μα νομίζω ότι πρέπει όλοι, επειδή όλοι έχουμε τραυματιστεί από τον ήλιο, λίγο ή πολύ, επίσης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουμε πιο έντονα την έκφρασή μας. Σωστό, γελάμε, θυμώνουμε. Και είναι κρίμα γιατί όταν διορθώνεις ρινοπαριακές ή του καπνιστή, πραγματικά όταν είναι. Όταν ωραίος ο όγκος στα μιλαράκια, στα χυλάκια με το πάμπινγκ. Είναι μείον 10 χρόνια αυτό, ρε παιδί. Είναι απίστευτο. Και είσαι ωραίος και γλυκός στο πρόσωπο, εκφραστικός. Με 97 ευρώ αυτή την προσφορά την κλειδώνεις μόνο από την τηλεοπτική διαφήμιση αυτή, λέγοντας ότι βλέπεις Οδό Ζαρίφη 2 στο 210-51-58-160, 7053-53 στην Κύπρο. Είναι για λίγα λεπτά, 97 ευρώ όσο μια κρέμα, 4 τεχνολογίες και βέβαια το διαγνωστικό ραντεβού για σας είναι δώρο ασχέτως αγοράς. 210-51-58-160, 7053-53 στην Κύπρο, 10 χρόνια νεότεροι, μαζί μπορούμε εύκολα. Και όπως είπε και η αγαπημένη μας Έφη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ, όλα τα κλειδώνει στην Οδό Ζαρίφη 2. Θα κλείσω με το πείμα, φεύγω, φεύγει, φύγαμε και τα λέμε αύριο στις 2. Bye!